περί αυτών που είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Και παραλύζει το μεταξύ και λέγει πως οι υπηρέτες, εάν τύχει κάποιος υπηρέτης να βρίσκεται σε ένα πλούσιο σπίτι και σε καλό αφεντικό, απολαμβάνει τα αγαθά του Κυρίου αυτού. Έτσι. Χωρίς όμως κάτι από αυτά να είναι δικά του, να του ανήκει. Κατά τον ίδιο τρόπο και εμείς οι χριστιανοί είμαστε υπηρέτες του Κυρίου και απολαμβάνουμε τα αγαθά τα οποία μας παρέχει ο Κύριος, όπως την τροφή, τη στέγη, το νερό, τα αγαθά, γενικώς τα υλικά και τα πνευματικά. Όμως τίποτα από όλα αυτά δεν είναι δικό μας, χωρίς όμως εμείς δυστυχώς να το αναγνωρίζουμε. Και ενώ οι υπηρέτες, ο σώφερον υπηρέτης κάνει υπακοή στον Κύριό του που είναι άνθρωπος, εμείς σαν άφρονες υπηρέτες κάνουμε πλήρη υπακοή στον Κύριον, δυστυχώς. Διότι βλέπουμε πως παρόλο που απολαμβάνουμε τα αγαθά τα οποία ο Κύριος μας δίδει, εμείς αντί να υπηρετήσουμε τον Χριστό, υπηρετούμε τον Μαμονά, τη σάρκα, τον κόσμο, τον διάβολο. Λοιπόν, να πούμε και κάτι άλλο, αγαπητοί Χριστού αδελφοί, περί της υπακοής, πως η υπακοή πρέπει να γίνεται με διάκριση. Με διάκριση όμως ως προς τι? Όχι ως προς κάτι το οποίο θα μας πει ο πνευματικός, το οποίο δεν προσκρούει σε δογματικά και θέματα πίστεως, αλλά όταν κάτι το οποίο οποιοδήποτε πνευματικός μας πει, το οποίο αντιτίθεται στο Λόγο του Θεού και στην διδασκαλία της Εκκλησίας, τότε οφείλουμε όχι μόνο να μην κάνουμε υπακοή, αλλά οφείλουμε να αντιδράσουμε και να μην υπακούσουμε. Βέβαια, ο πνευματικός τον οποίο ο καθένας έχει και είναι δοκιμασμένος για χρόνια, είναι αδύνατον να του πει κάτι το οποίο είναι αντιγραφικό και αντιορθόδοξο. Όμως ενδέχεται κάποιος που είναι στα πρώτα βήματα της πίστεως να βρει κάποιον πνευματικό ο οποίος ενδεχομένως να είναι πλανεμένος σε ένα θέμα. Βέβαια, ευτυχώς τις περιπτώσεις είναι σπάνιες. Όμως ο ασφαλέστερος τρόπος, θα λέγαμε, για να διακρίνουμε εάν κάποιος είναι πλανεμένος ή όχι, γιατί λέγει άλλωστε και ο Ιωάννης πως διακρίνεται τα πνεύματα εάν εκ του Θεού είσαι. Και λέει πολλοί αντίχριστοι ελίθες στον κόσμο. Ωραία. Θα πρέπει βέβαια να γνωρίζουμε τη διδασκαλία της Εκκλησίας και το Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή, για να μπορούμε να διακρίνουμε κάποια ενδεχόμενη πλάνη την οποία μπορεί να μας πει κάποιος ιερέας. Κατά μία άλλη άποψη, Αλέξανδρε, εδώ ο Χριστός συμπαραστέκεται και στους μαθητές του όσον αφορά την εργασία τους, δηλαδή τους κάνει συμπαράσταση στο έργο τους. Ακριβώς. Γιατί εκείνη με το κήρυγμα, αυτός με το κήρυγμά του έκανε τη δικιά του εργασία. Δεν παράβλεψε όμως να συμπαρασταθεί και σε εκείνους οι οποίοι είχαν ανάγκη να πάρουν τα ψάρια για τη δουλειά τους και όλα αυτά για τον κόπο τους. Έτσι, κατ' εντολή δηλαδή και ευλογία Χριστού έριψαν το δίκτυο τους ψαράδες εκεί. Αλλά να πληροφορηθούμε και κάτι άλλο, ότι συγχρόνως, και το λέει και ο Απόστολος Παύλος αυτό, δείχνει και ένα παράδειγμα εκεί, ότι πρέπει ο άνθρωπος να είναι αυτάρκης, δηλαδή να μπορεί ο ίδιος να βγάζει με το μόχθο και τον κόπο του τον άρτο του, δηλαδή να τον ετρώει με τη δικιά του αξία, και όπως είναι αναγκαίο να κάνεις για να συντηρηθεί και να ζήσει, να εργάζεται, γι' αυτό το λόγο πρέπει να έχει δυνάμεις προς εργασία. Αυτοί που είναι άεργοι, να το πούμε καλύτερα, παραβαίνουν μια μεγάλη εντολή. Παραβαίνουν την εντολή, όπως λέει και ο αδελφόθεος Ιάκωβος, εκδέχεται τον τίμιο καρπών της γης, μακροθυμόμενο επ' αυτό, ως λάβη ετών πρώιμων και όψιμων. Δηλαδή πρέπει τίμια να εργάζεται ο γεωργός και με πίστη να περιμένει τις όψιμες, τις πρώιμες βροχές, χωρίς να παραμελεί να κάνει και ο ίδιος αυτό ό,τι μπορεί να κάνει, το δυνατόν. Δηλαδή να συνεργάζεται, να βλέπει, να καθοδηγείται και να σκέπτεται τι μπορεί να κάνει. Αυτή είναι η τιμιότητα της εργασίας, η οποία πρέπει να ασκείται και φέρνει καρπούς και υλικούς, αλλά και πνευματικούς και ηθικούς. Γιατί όπως λέμε, ανεργία, μάλλον αεργία, μήτρη πάσης κακίας, όπως λέγανε και αρχαίοι. Πλούσιοι επτώχησαν και πείνασαν, οι δε εξιντούς των Κύριων ουκ ελατωθήσονται παντός αγαθού. Σωστά. Το οποίο σημαίνει πως όποιος πιστεύει στον Κύριο θα έχει ευλογία και στα πνευματικά και στα υλικά αγαθά. Βασίλη, η αεργία με την ανεργία, ναι, διαφέρει σημαντικά. Αεργία είναι η οκνηρία, αέργος είναι, ναι, ο εγκέρης. Ανεργία είναι εκείνος που έχει εργαστεί, είναι αλλά έχουν εργασία. Άνεργος είναι αυτός που δεν έχει εργασία. Όμως όταν κάποιος δύναται να εργαστεί και έχει τις ευκαιρίες να εργαστεί και αποφεύγει την εργασία, αυτός θεωρείται οκνηρός, άεργος, και αυτός είναι κατακριτές από τον Κύριο. Άκηδος. Ο μη εργαζόμενος μη δε αισθητή, το λέγει ο Παύλος. Ακίδιος. Α,
Όχι ο μη εργαζόμενος, μη δέστηκε. Ο μη θέλωνε εργαζόμενος, ακριβώς. Γιατί ένας ασθενής, παράλυτος. Σωστά, ναι, σωστά. Ναι. Δεν μπορεί να εργαστεί, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν έχει... Ο μη θέλωνε εργάζεστε, μη δέστηκε. Ο μη θέλωνε, ναι, ακριβώς. Δηλαδή αυτός που έχει τη δυνατότητα να εργαστεί και δεν εργάζεται από εκνηρία, αυτός ας μην τρώει. Να μην θέλει να φάει. Δεν θέλει να εργαστεί, να μην θέλει και να φάει. Διότι αυτό, αλλά διότι αυτό... το πρώτο το κάνει, το δεύτερο δεν είναι. Όμως αυτό που τρώει είναι προϊόν εργασίας κάποιου άλλου. Σωστά. Τώρα για την τυφλή υπακοή, Βασίλη, εγώ έχω προσωπικά κάποιες έτσι επιφυλάξεις. Την λέμε αυτή την πρόταση τυφλή υπακοή, αλλά νομίζω δεν είναι σωστό. Η πίστη μας διδάσκει για απόλυτη υπακοή, για λελογισμένη υπακοή, συνειδητή υπακοή, αλλά όχι τυφλή. Ναι, όταν δεν άπτεται δογματικών θεμάτων, όταν δεν προσκρούει σε δόγματα της πίστης. Ασφαλώς, ναι, αυτό πρέπει να γίνεται με διάκριση. Όταν κηρύττει την αίρεση, τότε όταν κάποιος κηρύττει την αίρεση, είμαστε υποχρεωμένοι να τον ελέγξουμε. Αυτό, ναι, δεν είναι αυτό. Πάντως τυφλή, η λέξη τυφλή υπακοή δεν είναι σύμφωνη με την πίστη μας. Τώρα η υπακοή με διάκριση, εκεί θέλει λίγο προσοχή. Γιατί με διάκριση? Όταν σου πούν να περπατήσεις στη θάλασσα, εκεί θα χρειάζεται έχει λόγο η λογική? Όταν όπως προλίγου να ρίξει τα δίχτυα, ενώ διόλης της νυχτός δεν μπορούσε να πιάσει ο επαγγελματίας ψαράς και έπιασε την ημέρα το μεσημέρι. Λοιπόν, πολλές φορές στην πίστη μας η λογική πάει περίπατο. Σίγουρα, ακριβώς. Βλέπουμε καθαρά εδώ στη συγκεκριμένη ευαγγελική περικοπή, Γεώργια, πως ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, κατά κάποιο τρόπο καταργεί τους νόμους της φύσεως, αναστέλει μάλλον τους νόμους της φύσεως και τους προσαρμόζει κατά το θέλημά του. Ναι, αδελφέ Αλέξανδρε, το είπα αυτό επειδή είπαμε υπακοή με διάκριση και το συσχετίσαμε με τους πνευματικούς και εκεί μπορεί να γίνει κάποια παρερμηνία. Δεν θα ακούσουμε τον πνευματικό όταν μας προτρέψει προς την αμαρτία, που δεν το κάνει. Και αμετανόητος και ακόμη και αμαρτωλός να είναι με πολλά πάθη ο πνευματικός, ποτέ δεν θα σε προτρέψει την αμαρτία. Εκεί χρειάζεται διάκριση. Γιατί υπάρχει μια συναισθηματική σχέση. Μια συνδέονται με το συνέστημα και το συνέστημα πολλές φορές είναι αόρατα δεσμά που όπου πάει ο οδηγός πάνε και... Να πούμε και κάτι άλλο, Γιώργη, εδώ. Βλέπουμε εδώ πως ο ίδιος ο Κύριος μας, ο οποίος είναι ο παντοκράτορ, ο εξουσιαστής, ο δημιουργός του σήματος, προσέταξε τον Πέτρο να ρίψει τα δίχτυα. Ήταν σίγουρος ο Κύριος πως ο Πέτρος θα έπιανε ψάρια. Ένας πνευματικός όμως, ο οποίος είναι άνθρωπος, δεν είναι δυνατόν ποτέ να πει κάτι τέτοιο σε κάποιον υποτακτικό, εάν δεν είναι απόλυτα σίγουρος γι' αυτό. Εκτός αν είναι Άγιος και έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα αρετής και να έχει χάρισμα ιαμάτων, ας πούμε, και θαυμάτων μεγάλων. Τότε βέβαια, εάν το πει αυτό, σημαίνει ότι είναι σίγουρος περί αυτού και τότε θα πρέπει να κάνουμε υπακοή σε αυτό. Ναι, φαντάζεστε αδελφοί, εάν ο Πέτρος δεν έκανε υπακοή, τι θησαυρό θα έχανε, τι θησαυρό θα έχανε. Που έγινε ψαράς ανθρώπων από του νυν έση, πώς το λέει εκεί πέρα, ανθρώπους έση ζωγρών. Ναι. Τι θησαυρό θα έκανε με την ερπίθειά του? Άλλωστε η απίθεια είναι η αντίθετη έννοια της υπακοής. Η απίθεια είναι το βασικό και το πρώτο και το αρχαίγωνο αμάρτημα των ανθρώπων, άλλωστε, και των πονηρών πνευμάτων. Άλλωστε διαβάζουμε και στην Παλαιά Διαθήκη πως ο Σαούλ έκανε υπακοή στον Κύριον, γι' αυτό έχασε και τη βασιλεία. Γι' αυτό έσχισε και η βασιλεία αυτού, καθώς του είπε ο Σαμουήλ. Διότι ανυπάκουσε στις εντολές του Κυρίου. Και άλλωστε, αν ο Πέτρος δεν έκανε υπακοή στον Κύριο στη συγκεκριμένη ευαγγελική περικοπή, δεν θα ήταν ο Πέτρος ο οποίος γνωρίζομαι σήμερα. Μάλιστα. Και στην προς Εβραίους επιστολή, δεν λέει ο Απόστολος Παύλος δια τους Εβραίους που επεριπλανώντος στην έρημο, ότι οι πρώτερον ευαγγελιστέντες ούκ εισήλθον διαπίθιαν. Διαπίθιαν. Έκανε υπακοή στον Κύριο. Άλλωστε ο Απόστολος Παύλος λέει πίθεστε της ηγουμένης, ότι αυτή η μεριμνός είναι περί των ψυχών ημών. Μάλιστα. Φυσικά βασική προϋπόθεση είναι να τηρούν το λόγο του Θεού και να ακολουθούν αυτόν και να διδάσκουν τα της πίστεως ορθώς. Αυτή είναι η βασική προϋπόθεση. Βεβαίως, αδερφέ. Διότι ο χάρτης των Ορθόδοξων Χριστιανών, ο καταστατικός χάρτης θα έλεγα και το πιδάλιο, είναι ο λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή. Και εφόσον αυτά που μας λέγει ο πνευματικός μας συμφωνούν με τον λόγο του Θεού και την δασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας, δεν υπάρχει ουδέν πρόβλημα να κάνουμε την υπακοή. Η Ορθοδοξία μας, η Εκκλησία μας, είναι η κυβωτός της χάριτος, της αληθείας. Να περάσουμε στη γραμμή μας, σας παρακαλώ λιγάκι. Ναι, ναι, παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι, συγγνώμη, ένα θερμό χαίρετε. Χαίρετε, κύριε Ιωάννη. Στο Βασίλη, το γιατρό και... Γεια σου, Γιάννη, αδερφέ.
και στο Γιώργο. Ευχαριστούμε. Χαίρετε. Χαίρετε Γιάννη αδελφέ. Και ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να συλληπιθώ αυτούς που χάσαν τα οικογενειακά τους πρόσωπα και ας προσευχηθούμε όλοι για να για τις ψυχές μην πάει έτσι των ανθρώπων που έφυγαν από αυτόν τον κόσμο. Ναι, ναι, και για τις ψυχές τους και η Ελλάδα μας να πάει προς το καλύτερο, γιατί η προσευχή είναι μεγάλο πράγμα και ας γίνουν και παρακλήσεις ναούς, να είσαι σίγουρος ότι θα γίνουν πολλές παρακλήσεις, Γιάννη. Ναι, 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 ναι. Η καρδιά όλων των Ελλήνων είναι σε αυτό το γεγονός. Ναι, και εκείνο που με χαροποίησε, μου έκανε εντύπωση μεγάλη, παρόλο που ήταν άκουσα μια κοπέλα και κάνα δύο κυρίες εκεί πέρα στην τηλεόραση, είδα εκεί πέρα να με μεγάλη συγκίνηση. Φωνάζανε για τη βοήθεια στο Θεό, στην Παναγία, στο Χριστό. Εκείνη την ώρα που τους πήγαινε κάτω 30 μέτρα το κύμα και τους σήκωνε ξανά πάνω. Κάτι... αυτή η ώρα είναι η ώρα που ο άνθρωπος στρέφει οπωσδήποτε τις δυνάμεις του όλες προς το Θεό. Πολύ τρομερό, ας πούμε. Όπως είπες και εσύ, Βασίλη, είδανε το χάρο με τα μάτια. Ναι, 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 βέβαια. Ναι, ναι. Και ήθελα τώρα να αναφερθώ για το, τίμιο ξύλο. Ναι. Λένε μερικοί, τι πάνε εκεί πέρα να προσκυνήσουν, λέει το ξύλο, λέει ένα ξύλο και αυτά. Και εγώ απαντάω και λέω ότι στο τίμιο, το τιμάχιο που είναι αυτό το τίμιο σταυρό, αυτό το τίμιο ξύλο το πότισε ο Χριστός μας με το αίμα του. Είναι σαν να μου λες, του λέω σε ένα φίλο μου, είναι το αίμα του πατέρα μου σε ένα ξύλο ή κάπου σε ένα ρούχο και να το πάρω το πετάξω εγώ στα σκοπίδια. Νομίζω αυτά είναι απέσια πράγματα, του λέω φίλε μου, αυτά δεν λέγονται. Και μια φωτογραφία που κρατάω του πατέρα μου, δεν προσκυνάω τη φωτογραφία, την έχω να θυμάμαι τον πατέρα μου. Έτσι είναι. Προσεύχομαι για τον πατέρα μου, να αναπαυτεί η ψυχή του. Και για το Σταυρό μιας και ανάφερα, ο Σταυρός, όπως είδαμε με τον Μωυσή, επικονίζει τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος. Τα απέραντα και ατερμάτιστα ύψη, τα ατερμάτιστα μήκη και πλάτη και τα τερμάτιστα βάθη. Γι' αυτό είναι ο Χριστός, είναι ο Θεός του σύμπαντος. Αυτός διευθύνει και συντονίζει και κοντρολάρει το σύμπαν. Είναι μεγάλη συζήτηση γύρω από το Σταυρό που ήθελα να κάνω, αλλά ήθελα να αναφερθώ και κάτι άλλο. Λένε για τους ιερείς μας, πολλοί, ιδίως από τους άφιους. Και λένε, κύριε, τι κάνει ο παπάς, του λέω, τι έκανε, σου φάγει τίποτα λεπτά. Αφού παίρνω ένα μισθούτσικο, παίρνω και πηγαίνει, εγώ ξέρω ένα συγκινή μου παπά, πάει και δουλεύει χτίστης και τη σπουδάζει δύο παιδιά. Την παλιά εποχή πάλι τους είχαν στα χωράφια. Ναι, στα χωράφια αυτό μόνο. Ή πήγαιναν να διαβάσουν μια λιτανία στα σπίτια, πως το λένε, ένα ευκέλιο, κάτι εκεί πέρα που περνάγαν συνήθως. Και τους έδιναν μερικά αυγά. Ναι, σου έδιναν μερικά αυγά και λίγο λουκάνικο και σου... Τι έγινε, φίλε μου, το λέω, σου φάγανε τα λουκάνικα. Σου φάγει το λουκάνικο. Τι έκανες, βρε, κοίτα τους μεγιστάνες. Κοίτα αυτούς τους... Είναι οι απροβλημάτιστοι άνθρωποι, ναι, αυτοί που έχουν τις εύκολες λύσεις. Τους καπιταλιστές που έγινε τώρα εκεί πέρα, εκεί πέρα έξω το αυτό να πούμε, έγινε μεγάλες συλλήψεις και αυτά, ας πούμε, στην Μπράμπδα εκεί πέρα. Κοίτα εκεί πέρα και άστος παπάδες που καράδες, το λέω.
δεν ξέρουν τι λένε από το στόμα τους, στάζει φαρμάκι. Αμαρτά μου, θανασίμως αυτοί οι οποίοι κατηγορούν τους ιερείς. Αυτό λέγεται ιεροκατηγορία. Και είναι από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Ναι, μην κατηγορείς, το λέω, γιατί θα κρυφείς. Ακριβώς. Νομίζω θα δευτερολογήσω αργότερα με τις ταυτότητες. Σας αφήνω τώρα, πάρει κανείς άλλος. Ναι, Γιάννη, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Γεια σας. Να είσαι καλά. Ο Θεός μαζί σου. Ο Θεός μαζί σου. Πάρα πολύ ωραία και εύστοχα αυτά που είπε ο Γιάννης. Κάτι έχει να πει ο Γιώργος. Θέλω να αναφερθώ για το τίμιο ξύλο που είπε ο αδελφός μας ο Ιωάννης, ότι μπορεί βέβυλοι άνθρωποι και ασεβείς να ομιλούν περιφρονητικά και υποτιμητικά για τον Σταυρό του Κυρίου μας. Κάποιοι αιρετικοί. Ναι, οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Αλλά για μας, τέλος απώλεια. Για μας ο Σταυρός του Χριστού είναι καύχημα. Δια του Σταυρού ενίκησε τον θάνατο και τον αιώνιο θάνατο και διέλυσε τις σκοτεινές δυνάμεις που καταδυνάστευαν την ανθρωπότητα απαρχής. Για μας, μα και στο Μέγα Κωνσταντίνο δεν έδειξε τη δύναμη του Σταυρού. Εν τούτο. Έτσι. Εν τούτο Νίκα. Εν τούτο αυτό, Κωνσταντίνε αυτό. Νίκα. Ο Σταυρός ο φύλαξ πάσης της οικουμένης, Αλέξανδρε, πες αυτό. Ακριβώς, το σημείο του Υιού του Ανθρώπου, το οποίο θα φανεί κατά την Δευτέρα αυτού παρουσία. Βεβαίως. Και δεν είναι τυχαίο να σημειώσουμε εδώ πόσοι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι είναι πλήρες αντιχριστισμού, καταφέρνουν εναντίον του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Γι' αυτό καταδεικνύει σαφέστατα πόσο αντίχριστοι είναι. Η Γραφή λέει, ο λόγος του Σταυρού της μεν σωζωμένης δύναμης Θεού εστί, της μεν της δε απολυμένης μορία εστί, της δε σωζωμένης δύναμης Θεού εστί, εμί γαρ μη γέννητο καυχάστο ημί εν το σταυρό του Κυρίου μου. Και το παραλληλίζω, όσο και αν φαίνεται παιδαριώδες ή απλοϊκό το παράδειγμα, αν αυτοί που μας καταδυνάστευαν τους Έλληνες μισή χιλιετηρίδα έβλεπαν τα όπλα του Μακρυγιάννη και του Κολοκοτρώνη και των άλλων ηρώων της πατρίδος μας, των εθνομαρτύρων, μήπως θα τα σέβοντο, θα τα αγαπούσαν, θα τα τιμούσαν τα όπλα οι Τούρκοι, οι Μωαμεθανοί, τα όπλα αυτά των προγόνων μας? Απέσια θα τα έβλεπαν. Εμείς όμως οι Έλληνες αυτά τα όπλα τα τιμούμε, τα ιερά, και τα έχουμε και τα τιμούμε και ενέργεις στα μουσεία και εν λόγεις, και αν χρειαστεί θα τα πιάσουμε κιόλας. Ακριβώς. Και πιο σύγχρονα θα τα πιάσουμε όταν παραστεί η ανάγκη. Φυσικά. Ασφαλώς. Αυτοί πολέμησαν υπερπίστεως και πατρίδος. Πρώτα υπερπίστεως και μετά υπέρ της πατρίδος. Όπως λέει ο Μακρυγιάννης, πρώτα για την πίστη, την Αγία του Χριστού πήραμε τα όπλα και μετά για την πατρίδα. Ακριβώς. Διότι η πατρίδα, η επίγειος πατρίδα είναι η προτύπωση της ουρανίου πατρίδος. Και ας μην ξεχνάνε οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά πως και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ως άνθρωπος είχε πατρίδα. Ή το Ισραηλίτης από την φυλή Ιούδα. Δεν περιφρόνησε ο Κύριος μας την επίγεια πατρίδα ουδέποτε. Άλλωστε με πόνο ψυχής ομιλεί για την Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, λέγει, πολλάκι θέλησαν να σα συνάγω όπως η όρεξη των νύχτων αυτής και δεν ήθελήσατε. Δηλαδή πονούσε ο Κύριος μας για την πατρίδα. Και αγάπησε ξεχωριστά το γένος των Ελλήνων, διότι οι Έλληνες ήταν αυτοί οι οποίοι μεταλλεδάπησαν και εκήρυξαν το λόγο του Θεού εις την Οικουμένη. Και θα ήθελα να διαβάσω κάτι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, για τους αιρετικούς αυτούς από την επιστολή καθολική του Ιούδα. Λέγει, ναι. Παρισέδησαν γάρ την έσ άνθρωποι υπάλε προγεγραμμένοι εις τούτο το κρίμα ασεβείς την του Θεού ημών χάριν μετατιθέντες εις ασέλιαν και τον μόνον δεσπότην, τον μόνον, να το σημειώσουμε εδώ, τον μόνον δεσπότην και Κύριον ημών Ιησού Χριστόν αρνούμενοι. Αυτοί είναι οι οποίοι αρνούνται τον μόνον δεσπότην, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστού, Ιησού Χριστόν. Αυτοί οι αντίχριστοι, οι ασεβέστατοι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά και οι ποικιλώνυμοι αιρετικοί. Κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα ενός λεπτού, δύο λεπτών και να είμαστε πάλι κοντά στις αγαπητοί φίλοι. Των αγγέλων γλυκιά Παναγιά, Κυρά των Ελλήνων Ορθοδόξων Κυρά, ο Θεήμητε μητήρ μου προσφέρει δροσιά. Κόρη εσύ της γαλήνης
προστασία και σκεπή καταφεύγωσε σε στη ζωή στις οδύνες πρεσβυρά οδηγέ. Ακούτε την εκπομπή μας Μηνύματα Ορθοδοξίας στους 103,1 κάθε Πέμπτη 10 με 12 και το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας είναι το 090-21-54-24. Να επαναλάβουμε, 090-21-54-24. Είμαστε πάλι στον αέρα. Παρακαλώ, έχουμε μία γραμμή να την ακούσουμε. Ναι, η γραμμή να ακουστεί. Χαίρετε. Σας ακούμε. Ομιλείτε. Παρακαλώ. Χαίρετε. Τι είναι ο χριστιανισμός? Χριστιανικό είναι. Μάλιστα, μάλιστα. Α, γιατί δεν μπορώ να σας πιάσω. Ναι, ναι. Ακούτε να σας πω. Είχα πάρει τους πεντηκοστιανούς την άλλη φορά. Μάλιστα. Και μίλησα και μου λέγανε, τους λέω, τι είστε εσείς, λέει, χριστιανοί. Λέω, πιστεύετε στην Αγία Τριάδα? Ναι, μου λέει. Λέω, στους Αγίους πιστεύετε? Πιστεύουμε, λέει. Λέω, ακούτε να σας πω, τα εικονίσματα τα προσκυνάτε? Λέει, γιατί να τα προσκυνήσουμε? Α, μάλιστα, ναι, έχουν αυτή τη διαφορά. Ναι, γιατί λέει να τα προσκυνήσουμε? Λέω, ακούτε να σας το πω, λέω. Πηγαίνετε, λέω, σε μια εκκλησία, στον Άγιο Σαραφείμ, δεν ξέρω αν το ξέρετε εσείς. Από πού μας παίρνετε? Σας παίρνω από την Αθήνα, Άγια Ανάργυρη. Εντάξει, ναι, ναι, ναι. Ακούτε να σας πω. Στον Άγιο Σαραφείμ δεν πάντα γυναίκα μέσα. Μάλιστα. Γιατί του κάνανε πολλά βασανιστήρια και το πήγανε στη Λιβαδιά και του έκανε τρία θάματα στον δρόμο. Στον Άγιο Εφραίμ, μάλλον, μήπως εννοεί τον Άγιο Εφραίμ? Όχι, όχι. Όχι, ο Σαραφείμ της Λιβαδιάς. Α, της Λιβαδιάς. Της Δοβρένα. Ναι, ναι. Λοιπόν, και το νερό υπάρχει ακόμα εκεί τώρα που χτύπησε με το ραβδί. Και υπάρχει το νερό. Μάλιστα. Που το χτυπάγανε. Λέει, διψάσαμε από σένα, λέει. Και υπάρχει το νερό. Και άμα πάει γυναίκα μέσα, τρέμει, δεν μπορεί να μπει μέσα. Και τους λέω, πάρτε ένα πούλμαν, πάρτε γυναίκες και αφήστε τις να πάνε μέσα, να δούμε θα μπορέσουν να πάνε. Γιατί του κάνανε πολλά βασανιστήρια στη Λιβαδιά και του βάλανε και γυναίκα, να με συγχωρείτε που τα λέω. Ναι, ναι. Ακούτε, και άφησε ευχή η γυναίκα να μην πατήσει στο κατερίμι μου. Μάλιστα. Και άμα πάτε, δεν πατάει γυναίκα μέσα. Εσείς πήγατε, περάσατε? Ναι, ναι, βέβαια. Έχουν μια κλεισούλα. Και έξω. Τι αισθανόσαστε εκεί, ένα ρίγος? Ακούτε να σας πω. Μια Γερμανίδα αντίστοιχε άντρας. Γιατί μάλιστα νόμιζε ότι δεν αφήνανε να πάει. Και έκανε ένα βήμα και ταράχτηκε ολόκληρη. Μάλιστα. Και εγώ το πίστευα και δεν ήθελα να πατήσω. Καλά κάνατε. Και ο Θεός, όχι. Μα ο Θεός μου έκανε τη δοκιμασία και μπήκε το μισό πόδι μου μέσα. Και ταράχτηκα ολόκληρη. Και τους λέω, εάν θέλετε, πηγαίνετε, λέω... Να το ρωτήσουμε, εγώ πρώτη φορά τα ακούω αυτά. Όχι, ναι, πηγαίνετε, λέω, και θα δείτε, λέω, τι θαύμα είναι εκεί, λέω. Δεν πατάει γυναίκα μέσα, άμα πάει γυναίκα, τρέμει ολόκληρη. Μετά από λίγο, να δεις τι αντίχριστη είναι, αυτό θέλω να σας πω. Πήρα τηλέφωνο μετά με λίγο ένας, πάλι από αυτούς θα ήτανε. Και λέει αυτά που είπε αυτή η γυναίκα, λέει, εγώ πήγα, λέει, και είναι ο δαίμονας, λέει, στο νερό, λέει. Με πλάκα, λέει, ψέματα. Και εκεί μέσα, λέει, ήσανε όλο, λέει, από γυναίκες, δεν θέλω να πω τώρα. Μάλιστα. Ψέματα πολλά, λένε οι πεντηκοστιανοί. Αλλά ο Τούρκος πίστεψε, ακούτε να σας πω λίγο, γιατί τώρα σας κρατάω, είμαι και άρρωστη και δεν μπορώ να μιλήσω. Ναι, ναι. Ο Τούρκος στην Αγία Βαγγελίσσα πάλι στον Ελικόνα,
πήγαιναν οι Τούρκοι, πήγαινανε οι Τούρκοι να πολεμήσουν με τους δικούς μας τους ιερείς και άμα έβγαινε η Παναγία και τους σταματούσε. Και πήγανε δύο φορές και πήγε ο Τούρκος μετά μόνος του ο αρχηγός. Και μόλις είδε το θαύμα την Παναγία βαφτίστηκε και έμεινε εκεί ηγούμενος. Ωραία, πολύ ωραία. Ναι, έμεινε ηγούμενος. Και λοιπόν, ό,τι κτήματα είχε να είναι εκεί μοιρασμένα, στο χωριό τα κτήματα. Βέβαια. Που δεν πιστεύουνε. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια στην Ορθοδοξία μας, ναι. Πολλά θαύματα και άγνωστα κιόλα. Είναι ζωντανή πίστη μας γι' αυτό, είναι ζωντανή πίστη μας. Βαφτίστηκε ο Τούρκος και έμεινε εκεί. Μάλιστα. Και αυτοί δεν πιστεύουνε. Τώρα για τις ταυτότητες. Ναι. Δεν θα υπογράψουμε. Βεβαίως θα υπογράψουμε, αλλήμωνο. Βεβαίως, καλά κάνατε. Εμείς από εδώ υπογράψαμε. Όλοι υπογράψαμε. Ναι. Και εμείς υπογράψαμε και συστήνουμε σε όλους να υπογράψουν και να μην ακούμε εκείνους που λένε να μην υπογράψουν. Οφείλουμε να κάνουμε υπακούσεις στην εκκλησία μας. Όλες τις άλλες φωνές, οι αντίθετες φωνές είναι εκ του πονηρού. Καλά. Του διάκου πώς το είπανε. Γίνεσαι Τούρκος διάκο μου, τι πίστη σου να αλλάξεις. Να προσκυνάς με το τζαμί την έκκλησά να αλλάξεις. Πάτε και εσείς. Εγώ Γρεκός γεννήθηκα, λέγεται. Να χαθείτε. Γρεκός και να πεθάνω. Ο Γρεκός γεννήθηκα, Γρεκός και να πεθάνω. Έτσι ομιλούν οι Έλληνες και χριστιανοί. Οι παπάδες κρατήσανε. Ακούτε να σας πω και τούτο, γιατί σας καθυστερώ τώρα. Ναι, ναι. Η Αγία Γραφή που την έχω διαβάσει τρεις φορές, πρώτα θα πειροχτούν οι ιερείς. Εμείς δεν θα κάνουμε προσευχή. Μάλιστα. Για αυτούς. Αλλά δεν θα πειραχτούν όλοι. Είναι έτσι. Μάλιστα. Ο εχθρός πρώτα κοιτάει να χτυπήσει τον αξιωματικό για να διαλυθούν οι στρατιώτες. Ναι. Αλλά ουδείς θα απολεστεί η μη ο ιός της απολίας, η χάρις του Θεού που θα προστατεύσει τους δικούς του. Ναι. Αυτοί που γεννήθηκαν για την απώλεια, αυτοί θα απολεστούν. Έτσι είναι. Ναι. Και καλύτερα να μην γεννιόντουσαν, είπε ο Χριστός. Καλύτερα να μην γεννιόντουσαν. Ναι. Καλύτερα να μην είχε γεννηθεί, λέει. Σωστά. Τέλος πάντων, αλλά αυτά είναι όλα. Στον όσο θεραπείμ, αν πάτε, κάντε μία αυτή και θα δείτε που δεν πατάει γυναίκα μέσα. Εντάξει, το ακούσαμε. Θα το συνεχίσουμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Ο Θεός μαζί σας. Ηλικιωμένη γυναίκα και άρρωστη, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας συγκίνησε, γιατί έκανε μια ομολογία έτσι στην εκπομπή μας, είπε τα δικά της θέματα. Βέβαια, όπως είπε και ο Αλέξανδρος, η πίστη μας έχει τόσα πολλά θαύματα που είναι δυσαναρρύθμιτα. Δηλαδή, δεν αρκούν όλα τα βιβλία του κόσμου να τα συμπεριλάβουν. Και ένα θαύμα το οποίο συντελείται κάθε χρόνο είναι το Άγιο Φως το οποίο βγαίνει από τον Πανάγιο Τάφο. Αυτό είναι θαύμα. Αυτό είναι το θαύμα το οποίο είναι καταπέλτης και πραγματικά αποστηρωτικό. Εκεί απογυμνώνονται όλοι. Για όλους τους ερωτικούς. Τι να πούνε. Και αυτό το φως, να σημειώσουμε, είναι το άκτιστο φως της Θείας Χάρης. Είναι το ίδιο φως το οποίο περιευλήθη ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός στη μεταμόρφωση. Είναι ακριβώς αυτό το ίδιο φως. Το άκτιστον φως των θείων ενεργειών. Λοιπόν, προς κατασκήνη των ερετικών. Ήδη λοιπόν περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Έχουμε μερικές ερωτήσεις, τις οποίες θα τις αφήσουμε για λίγο αργότερα, να δούμε πώς θα πάει για λίγο αργότερα, γιατί έχουμε το θέμα των ταυτοτήτων, αγαπητοί φίλοι. Και φυσικά έχουμε και άλλα θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σπουδαία, όπως είναι μια επιστολή η οποία δημοσιεύτηκε στον Ορθόδοξο Τύπο και η οποία λέει ότι υπάρχουν σχέδια της νέας τάξης πραγμάτων, όχι μόνο από εκείνους οι οποίοι τα υποκινούν από τους Bilderbergs και από τον Kissinger και από τον Harrington και από όλους αυτούς. Χάντικτον, αν τον λέω καλά. Καλύτερα να μην τα λέμε αυτά ονόματα, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι. Αυτοί είναι φοβεροί μισέλληνες, είναι αυτοί οι άνθρωποι. Θα μας απασχολήσουν στο μέλλον. Ναι, θα μας απασχολήσουν στο μέλλον. Είναι του κυρίου Χατζηνικολάου, επικούρου καθηγητού του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων, μια θαυμάσια επιστολή, την οποία αναδημοσιεύει ο Ορθόδοξος Τύπος, η οποία λέει ότι ο κύριος Σιμίτης και ο κύριος Σταθόπουλος επιδιώκουν να εφαρμόσουν τελικώς τα γνωστά θέσεις των, τα οποία έχουν διατυπώσει με σαφήνεια σε βιβλία και άρθρα των. Προσέξτε, δεν είναι τυχαίο αυτό. Είναι άρθρα τα οποία έχουν κατά καιρούς απασχολήσει. Και να σημειώσουμε κάτι, γνώμη, αγαπητέ αδελφέ Βασίλεια, πως ο κύριος Σταθόπουλος είναι εξοκοινοβουλευτικός. Δεν τον ψήφισε ο ελληνικός λαός στη θέση που βρίσκεται. Όχι. Οπότε κακός και παρανόμος βρίσκεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ναι. Λοιπόν. Είναι λοιπόν και αυτό που λες σπουδαίο, αλλά από την άλλη μεριά να δούμε το βάθος των πραγμάτων. Η κατάσταση, λέει, τότε θα γίνει εάν διατυπωθεί με σαφήνεια στα βιβλία και στα άθρα τους, ή μάλλον αν επιδιώξουν να εφαρμόσουν τελικά τις θέσεις τους,
η κατάσταση θα γίνει χειρότερη από τις οικονομαχίας. Διότι σε αυτή την περίπτωση δεν θα έχουμε απλώς την κήρυξη μιας νέας αιρέσεως ή την αναβίωση μιας παλαιάς όπως ήταν στους οικονομάχους, έτσι, αλλά μια οργανωμένη προσπάθεια πλήρους αφανισμού της Ορθοδόξου πίστεως. Γιατί αυτή η προσπάθεια συνεχίζει ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Δημήτριος Χατζηνικολάου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, λέει μια τέτοια προσπάθεια δεν πρέπει να μας εκπλήσει. Ωστόσο, εφόσον είναι απέτηση της νέας τάξης πραγμάτων, στα πλαίσια της οποίας έχουν γίνει και κατορθωθεί πολλά, ιδίως τα τελευταία 80 έτη, δηλαδή αυτή η νέα τάξη είναι τώρα που εφαρμόζεται και στην Ελλάδα. Πρωτίστως εννοώ την διάβρωση των συνειδήσεων μιας μεγάλης μερίδος του Ορθοδόξου κλήρου και λαού. Για τον κλήρο εγώ θα βάλω ένα ερωτηματικό, διότι ο Ορθόδοξος κλήρος δεν έχει υποστεί αυτή τη διάβρωση που νομίζουμε, αλλά πολύ λιγότερη από αυτή που τον κατηγορούν, και η οποία διενεργείται βάσει σχεδίου, λέει, τύπου Δουρίου Ήπου. Από το έτος 1920, όταν το Πατριωτικείο της Κωνσταντινούπολης άρχισε να κηρύττει επισήμως την παρένεση του Οικουμενισμού. Το συνδέει δηλαδή την επίθεση των δικών μας εδώ ανθρώπων με τη νέα τάξη πραγμάτων, αλλά και με μακροχρόνια προσπάθεια που αρχίζει από το 1920. Την πτώση αυτήν του πάλε ποτέ παλαδίου της Ορθοδοξίας αποδεικνύει η ερωτική εγγύλιο στο 20, η οποία λειτουργεί ως καταστατικός χάρτης των οικουμενιστών, των κληρικών της νέας τάξης, και οι επίσημες δηλώσεις των πράξεών τους, οι ομότατες ύβρες εναντίον των ιερών κανόνων, οι συμπροσευχές στα συλλήτουργα και οι υπογραφές ενωτικών συμφωνιών, συγγνώμη, με ετεροδόξους, είναι μερικά από αυτά τα στοιχεία. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα τώρα μια ενορχιστρωμένη επίθεση εναντίον της Ορθοδοξίας, η οποία δεν έχει να κάνει με οικονομαχία, διότι της οικονομαχίας το θέμα δεν ήταν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, όπως ξέρουμε, αγαπητέ Γιώργο και Αλέξανδρε, αλλά εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με επίθεση εναντίον του προσώπου της Ορθοδοξίας, εναντίον δηλαδή των μεγάλων υποθέσεων του Ορθοδόξου ελληνικού λαού. Στόχος της πανερώσεως της νέας τάξης πραγμάτων είναι η επιβολή μιας παγκοσμίου δικτατορίας. Αυτό το έχουμε πει κατά κόρον. Και η δημιουργία μιας πανθρησκείας. Βλέπουμε, αγαπητοί Χριστού αδελφοί, πως ο Σατανάς χρησιμοποιεί πολλούς μεθόδους για να πολεμήσει και να πλήξει την Ορθοδοξία. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κομμουνισμός επιβλήθη σε Ορθόδοξες χώρες. Παράδειγμα, στη Ρωσία, στη Ρουμανία, στη Σερβία ήταν Ορθόδοξες χώρες. Και πάμε σε ένα πολύ ουσιοδέστερο, αλλά δεν ξέρω αν με συγχωρείς που σε διακόπτω. Στο βιβλίο με τον τίτλο «Εθνικισμός, Λαϊκισμός ή Ελληνική Πολιτική» το 1992, ο κύριος Σιμίτης, ο κύριος Πρωθυπουργός, έγραψε ότι με κάθε κόστος πρέπει να αποτραπεί η προσήλωση του λαού στο έθνος, στη χριστιανική παράδοση. Αυτά είναι γραπτά. Σκρίπτα μάνεν. Έτσι. Μάλιστα. Προσέχετε, είναι σοβαρό το θέμα. Ακούστε, αγαπητοί φίλοι, εδώ πέρα. Την τελευταία, μάλιστα, τη χαρακτήρισε προσφάτως και ως φετίχ. Αυτή η προσήλωση, δηλαδή, είναι φετίχ για τον κύριο Πρωθυπουργό. Εκτός αν έχει πει ότι αυτά τα έγραψε σε μια άλλη περίοδο της ζωής μου και δεν τα πιστεύω, που δεν νομίζω ότι θα τα αναιρέσει. Την τελευταία, λοιπόν, χαρακτήρισε σαν φετίχ. Η προσήλωση λέγει εγκυμονή κινδύνους για τον τόπο. Ποιο, το να είμαστε Ορθόδοξοι. Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Αυτό φαίνεται. Συνεπώς, ο σκοπός του σημιτισμού, λέει, ή ακριβέστερον σημιτιστικού σχεδίου, είναι η απαλλαγή της Ελλάδος από τους κινδύνους. Ποιους κινδύνους? Έχουμε και έτερο σωτήρα της Ελλάδος εδώ, επισημαίνει ο αρθρογράφος, και ας αποστρέψουμε με κάθε κόστος την εφαρμογή του μυαρού σχεδίου του. Διότι αν πράγματι προσπαθήσει ο κύριος Σιμίτης να υλοποιήσει τα αντιχρίστους και ανθεληνικές θέσεις του, η οποία είναι διατυπωμένα στο ρυθέν βιβλίων, ενώ ο τρόπος υλοποιήσεως εξηγείται στο άρθρο του κυρίου Σταθοπούλου, βλέπε ποινική δικονομία Μάιος 2000, έχει τα βιβλία, φαίνεται ο άνθρωπος εδώ διαβάσει, τότε αναμένεται να συμβούν μεγάλα κακά στο μαρτυρικό αυτό τόπο. Συγγνώμη. Ο μεν κύριος Κωνσταντίνος Σιμίτης θα μείνει στην ιστορία ως έντερος Κωνσταντίνος που εντρόπιασε το όνομά του, όπως και ο άλλος ο μέγας οικονομάχος αυτοκράτορ του 8ου αιώνα, ο Κωνσταντίνος ο Πέμπτος, ο γνωστός ως Κοπρόνιμος, διότι κατά την παράδοση εκόπρισε στην Αγία Κολυμπήθρα κατά την ώρα του βαφτίσματός του, ενώ ότι ο τόπος θα συρθεί εις μίαν περιπέτεια με απροβλέπτου συνεπίας, διότι ο κύριος Σιμίτης δηλώνει αποφασισμένος να προχωρήσει και χωρίς τη συνένεση του λαού. Άλλο τούτο. Δεν θέλει τη συνένεση του λαού, δεν του κάνει. Δεν τον ενδιαφέρει. Προχωράει και μόνος του άνθρωπος. Και είναι δηλαδή πρόθυμος να εναντιωθεί με 10 εκατομμύρια Έλληνες. Αυτό σημαίνει αυτό.
Για να ικανοποιήσει, συνεχίζει ο αρθρογράφος, τα παράνομα αιτήματα των Εβραίων, των Μασόνων, των Παπιστών, των Ευαγγελικών και άλλων αιρετικών, βλέπε χώρα 26 έκτου 2000 και τύπος Κυριακής 16 εβδόμου 2000 σελίδα 18. Πολλοί χαρακτηρίζουν, να με συγχωρέσετε που σας κουράζω τώρα αγαπητοί φίλοι και εδώ συνεργάτες εκπομπής, αλλά μου έκανε εντύπωση πράγματα που δεν ήξερα, ότι το ονόμασε Φετίχ την Ορθοδοξία και την προσκόλληση στο έθνος ο κύριος Σιμίτης. Φετίχ, Φετίχ. Ακριβώς. Ξέρετε τη λέξη Φετίχ. Φετίχ ο εθνικισμός, Φετίχ ο χριστιανισμός, Φετίχ η Ορθοδοξία. Λοιπόν, δηλαδή γενικώς ιδιαιτερότητες. Ο χαρακτηρισμός όπως σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν αγαθούς μεν σκοπούς, αλλά οι τρόποι με τους οποίους χρησιμοποιούν για την υλοποίηση των σκοπών αυτών είναι λαθασμένοι. Πιστεύω ότι τούτου είδους κριτική αποβαίνει μάλλον προς όφελος των ρηθέντων χριστομάχων, εφόσον εμέσως αναγνωρίζει αγαθάς προθέσεις, ενώ οι ίδιοι λέγουν εφθαρσώς ότι ο σκοπός του είναι η καταπολέμηση του έθνους και της χριστιανικής πίστεως. Να μην σας κουράσω, μπορεί να το διαβάσουμε και προς το τέλος. Πάντως και η πρόσφατος συμπεριφορά των αποδεικνύει περιτράνως ότι επιδιώκουν με ζήλο την επίτευξη αυτού του σκοπού, ποδοπατούντας μάλιστα την μελαζονία, το Σύνταγμα και τους νόμους. Και έχουμε πρόσφατο εδώ συνταγματολόγους, οι οποίοι πήγαν και στο Συμβούλιο Επικρατείας και είπαν ότι είναι αντισυνταγματικό το αποτέλεσμα του κυρίου Δαφέρμου και της κίνησης της Επιτροπής. Θα μου επιτρέπει να την πω μαϊμού εντός εισαγωγικών, γιατί αυτή ήταν έτσι, από το πουθενά ήρθε αυτή η Επιτροπή και επέβαλε και στην κυβέρνηση τι θα κάνει. Με ποιο δικαίωμα μια Επιτροπή έτσι αεριώδης, ας πούμε, έρχεται και επιβάλλει. Υπάρχει κάποια κυβέρνηση πάνω από την κυβέρνηση την οποία εξέλεξε ο ελληνικός λαός. Μια υπερκυβέρνηση, ονοείτο. Και λέει ότι, καλά, για να μην σας το διαβάσω ολόκληρο, το συμπέρασμα είναι ότι ήταν παράνομες οι ταυτότητες όταν γράφανε Χριστιανός Ορθόδοξος επί 30 χρόνια, 40 πόσα είναι τώρα, ήταν παράνομες. Και τώρα ξαφνικά βρήκαν οι μεγάλοι νομομαθείς και μας θέλουν να μας δείξουν ότι αυτές είναι νόμιμες ταυτότητες, αυτές που δεν γράφουν το θρήσκευμα. Όλα αυτά μας δείχνουν λοιπόν την οργάνωση που έχουν αυτοί και την επικοινωνία τους με δυνάμεις εκτός της χώρας μας. Θα είναι δύσκολα δηλαδή τα επόμενα χρόνια, αυτό θέλω να πω. Και να πάρετε και εσείς το λόγο, να δώσουμε και το λόγο στους αγαπητούς φίλους στο 090-21-54-24. Γιώργος, σε ακούμε. Ναι, Βασίλη, αυτή η περιβόητη αρχή προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών είναι μια απλή διοικητική αρχή που την έφτιαξαν, έδωσαν υπόσταση με το νόμο 2472 του 86 που αναφέρονται, που κυρίως υλοποιεί τη συνθήκη Σέγγεν και νομιμοποιεί πλέον την παρακολούθηση, την ηλεκτρονική παρακολούθηση και φακέλωμα του ελληνικού λαού στις λεπτομέρειες. Λοιπόν, αυτή η διοικητική αρχή, ό,τι και να πει, δεν μπορεί να επισκιάσει την κυβέρνηση, δεν μπορεί να υποκαταστήσει την κυβέρνηση. Δεν μπορεί αυτή η διοικητική αρχή που οι πράξεις της υπόκεινται εν πάση περιπτώσει είναι και ακυρώσιμες πολλές. Προσβάλλονται. Δεν μπορεί να υποκαταστήσει την κυβέρνηση. Αλλά και η ίδια η κυβέρνηση μπορούμε να πούμε ότι επειδή όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό και για το λαό, είναι έτσι αδερφέ, όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό και για το λαό. Και το ακροτελεύτιο άρθρο του Συντάγματος, ακόμη και για την συνέχιση του Συντάγματος, συνταγματικής τάξης, τι λέει? Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Ναι, λοιπόν, τα πάντα πηγάζουν από το λαό και για το λαό. Και σε τελευταία ανάλυση, ο λαός πρέπει να είναι στην εξουσία. Το κόμμα απλώς θα είναι στην κυβέρνηση. Ο λαός θα είναι στην εξουσία. Και όταν το 80% του λαού, του ελληνικού λαού, αποφαίνεται ότι θέλει να αναγράφεται το θρήσκευμα στις ταυτότητες, είναι εξωφρενικό και αχαρακτήριστο να πηγαίνουν κόντρα στο λαό. Σε τελευταία ανάλυση, ο λαός εκφράστηκε με αυτό το ποσοστό και πρέπει να γίνει σεβαστός ο λαός. Αυτά που λένε τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν τίθενται στην κρίση και δημοψηφίσματα. Όποτε θέλουν. Γιατί ποια είναι ανθρώπινα δικαιώματα? Ο λαός σε τελευταία ανάλυση αποφαίνεται. Ναι. Εάν θέλει ή δεν θέλει δικαιώματα, ο λαός αποφαίνεται. Τώρα το Φετίχ δεν κατάλαβα πιο καλά που είπες ότι χαρακτηρίστηκε. Θα ήθελα να πούμε τι σημαίνει η προσήλωση στην Ορθοδοξία. Αν αυτή την έννοια που καταλαβαίνω εγώ είναι σωστή, Φετίχ, τι σημαίνει Φετίχ?
Φετίχο έχω μια ιδέα. Ότι είναι μια νοσηρή κατάσταση. Όχι έτσι γενικά. Αυτό θέλουν να πούν. Όχι. Ναι. Φετίχα έχει κάτι πιο συγκεκριμένο. Από εκεί δεν παράγεται και ο φετιχισμός και ο φετίχιστης, ναι, που λέμε. Σωστά. Ναι. Αυτός που είναι υποσυλλεμένος σε κάτι το οποίο δεν έχει αξία. Ένα πράγμα δηλαδή του δίνει η ιερή έτσι δυσδαίμονη αξία. Εμείς είμαστε δυσδαίμονες δηλαδή. Κατά αυτούς, ναι. Φετίχ είναι αυτό το. Ο σταυρός είναι φετίχ. Το λαγοπόδαρο. Ναι, οι εικόνες είναι φετίχ. Ναι. Όλα αυτά της εκκλησίας είναι φετίχ. Αυτό είναι φοβερό. Ναι, και μιλάνε άθεοι για αυτά, λες και ξέρουν. Αυτό είναι φοβερό. Και οτιδήποτε άλλο. Πολύ σέβονται τον ελληνικό λαό. Πάρα πολύ τον σέβονται. Είναι γεγονός πως αυτοί άνθρωποι. Όλοι είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ακατήχητοι και δεν έχουν ελληνοορθόδοξη συνείδηση. Ακατήχητο είναι το μυαλό τους. Έχω την άποψη ότι το αισθητήριο των Ελλήνων πιάνει αυτά. Αυτά τα πιάνει και νομίζω ότι προσβάλλουν την ευαισθησία του λαού, αλλά εφησυχάζουν γιατί βλέπουν, νομίζουν ότι ο λαός δεν πρόκειται να αντιδράσει. Ο λαός ευνηδίως θα αντιδράσει τότε που δεν θα το περιμένει κανείς. Ευνηδίως. Κανείς δεν μπορεί να παραθεωρήσει, αγαπητοί φίλοι, ότι η πίστη, η οποία πραγματικά είναι προσωπικό βίωμα, εκφράζεται και εκδηλώνεται και εξωτερικά. Όχι μόνο εξωτερικά, αλλά και ιστορικά και κοινωνικά, και μεταμορφώνεται στην κοινωνία και στον κόσμο, και τόσες αλλαγές έχουν γίνει στην πορεία της ιστορίας από την πίστη και τη δύναμη της πίστεως, και παραδείγματα έχουμε χιλιάδων, μόνο των Αποστόλων, των Απολογητών, των Πατέρων, των Μαρτύρων, των γυναικών που θυσιάστηκαν για το Θεό, για τον Χριστό, ομολογητών, οσίων ανθρώπων οι οποίοι εμπνέονταν από τη χάρη του Θεού. Πότε η Ελλάδα, η Ορθόδοξη Ελλάδα, δεν είχε τέτοια παραδείγματα? Πότε σταμάτησε αυτός η ροή της ιστορίας και αυτός ο θαυμάσιος πολιτισμός που δεν υπάρχει πουθενά αλλού να μας δείχνει ότι η κοινωνική ζωή είναι η έκφραση της πίστεως αυτής που είναι η Εκκλησία, το ιστορικό σχώμα του Χριστού, η πίστη του κάθε ανθρώπου. Από εκεί ξεκινάει και με αυτή την πίστη χτίζονται τα πάντα μέσα στην κοινωνία και μέσα στη ζωή. Και αυτή είναι που αναγεννά και δίνει δύναμη και ισχύει στον άνθρωπο, όπως έδωσε ισχύ και στους Αποστόλους. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι πέθανε. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Με την πίστη, λέει, εμείς κατεγονήσαμε βασιλείας, εργαστήκαμε δικαιοσύνη, πετύχαμε απαγγελίας, φράξαμε στόματα λιονταριών. Παρεμβολά, σαλωτρία. Ναι, και κατασβέσαμε και τη δύναμη του πυρός. Με την πίστη, κύριοι κυβερνώντες. Παρακαλώ, σας ακούμε. Και πάλι χαίρετε. Χαίρε, αδερφέ. Ήθελα να λάβω κι εγώ μέρος στη συζήτηση και σκέφτηκα το εξής, ότι αυτοί που κάνουν αυτά τα πράγματα είναι αδέρφια μας. Είναι εν Χριστώ αδέρφια μας. Αυτούς θέλω να τους παρακαλέσουμε να στείλουν... Γιάννη, μια στιγμή. Δεν είναι εν Χριστώ διότι δεν πιστεύουν στον Χριστό. Θα πρέπει να πιστεύουν για να είναι εν Χριστώ αδερφοί. Απλώς είναι συνάνθρωποι μας. Πώς να το πούμε, πλάσματα του Θεού όπως είμαστε και εμείς. Αυτό το παραδεχόμαστε βέβαια. Και τους εχθρούς μας. Αλλά εν Χριστώ αδελφοί δεν είναι. Γιατί αν ήταν εν Χριστώ αδελφοί θα πολεμούσαν τον Χριστό και την πίστη την Αγία. Ο Απόστολος Πέτρος, ο μέγας αυτός μαθητής του, ναι, Χριστού μας, τι του είπε ο Χριστός όταν κάπου είπε μη γέννητο, του λέει, να μη σταυρωθείς, τι του είπε? Είπαγε πίσω μου Σατανά, του λέει. Είδες πως τον ονόμασε? Δεν είμαστε ευγενέστεροι εμείς. Είπαγε πίσω μου Σατανά. Ναι, τώρα στηριζόμενος εγώ στο άλλο ότι και τον εχθρό μας ακόμα, να τον συγχωρήσουμε. Εχθροί μας είναι βέβαια όταν θέλουν να μας πάνε στην κόλαση και μας δώσουν... Γιάννη, το ότι είναι δική μας εχθροί αυτό είναι λίγο. Εμείς τι να τους κάνουμε? Το ότι είναι εχθροί του Θεού είναι, έχει σημασία. Αυτό είναι το σοβαρό. Είναι εχθροί του Θεού βέβαια και δεν θέλουν να μας θίγουν το... Γιατί εμείς δεν μπορούμε να τους σώσουμε την ψυχή. Ο Θεός μπορεί να τους σώσει την ψυχή, να τους πούμε... Το μεγαλύτερο συμφέρον εδώ πέρα το δικό μας... Να δώσει δώρο στους δαίμονες. Ναι, το μεγαλύτερο συμφέρον είναι η ψυχή μας. Εγώ δεν ξέρω αν θα πεθάνω αύριο, αν θα ζήσω ως αύριο. Λοιπόν, γιατί να κάνω αντίθετα από την ψυχή μου? Σωστά. Λέω, το θεωρώ καλό να στείλουμε και ατομικά γράμματα για να τους πούμε... Σας παρακαλούμε, σε κοιτεύουμε, βοηθήστε μας. Δεν το θέλουμε αυτό, εμείς είμαστε Έλληνες, εμείς είμαστε πατριώτες σας, μην δίνετε εμπιστοσύνη στο λύκο, γιατί ο λύκος θα τρώει τα πρόβατα. Και ας μην βάλουμε και πάνω το λύκο στα πρόβατα,
Σίγουρα, δηλαδή, εμείς έχουμε υποχρέωση. Στα εσωτερικά μας προβλήματα. Εμείς έχουμε υποχρέωση να αγαπούμε κάθε άνθρωπο, ακόμα και τους εχθρούς. Ναι, έχουμε υποχρέωση ναι, να τους αγαπούμε. Αλλά πρέπει να λέμε και την αλήθεια όπως είναι, Γιάννη. Ναι. Άλλο το συνέστημα. Συμφωνώ μαζί σου, Βασίλη. Και Γιώργο, συμφωνώ μαζί σου, Αλέξανδρε. Βεβαίως και αγαπούμε τους εχθρούς μας, αλλά δεν θα τους αφήσουμε όμως τον εχθρό να σκοτώνει ή να βιάζει ή να κακοποιεί άλλους. Ιδάλλως αμαρτάνουμε την ώρα εκείνη. Με την ανοχή μας, η ανοχή μας μετατρέπεται σε ενοχή. Ναι. Άλλο το συνέστημα και άλλο να τον αφήσει τον άλλο να... να γκρεμίζει εκκλησίες και να καταβασανίζει ένα λαό ολόκληρο. Κατηγορούνε με την ίδια σκέψη θα έπρεπε και τους Τούρκους να αφήσουμε να μας βασανίζουν. Ναι. Κατηγορούνε την Ορθόδοξη πίστη σαν ένα πράγμα φετίχ, σαν ένα πράγμα που δεν χρειάζεται μέσα στη ζωή μας. Καταλαβαίνεις, αυτό είναι φοβερό. Παίρνω αυτό είναι... πίσω. Καλά, σαν... όχι, δεν πρόκειται για αυτό, Γιάννη μου. Εντάξει, καταλαβαίνω εγώ τι θες να πεις. Αλλά όταν λέει ο Απόστολος Παύλος ότι από την πίστη αυτή είναι. Ναι, ξεφύγαμε από στόματα μαχαίρας, έτσι, και σβήσαμε τη δύναμη του πυρός και φράξαμε στόματα λιοντάρια με την πίστη αυτή, την οποία τη λένε φετίχ κάποιοι σύγχρονοι, έτσι, τότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό πράγμα δεν στέκει. Αυτοί ενδυναμώθηκαν, λέει, από ασθένειες, γεννήθηκαν ισχυροί εν πολέμο. Μιλάτε πολύ θετικά απάνω στο ζήτημα, το εξαντλήσαμε νομίζω, και ήθελα να προχωρήσω ναι. Ότι οι ατομικές επιστολές μην νομίζω ότι δεν πιάνουνε. Πιάνουνε και αυτές. Ναι, όσοι βέβαια μπορούν και το κάνουν αυτό, είναι θεάρεστο έργο. Δεν μπορεί κάποιος να τα κάνει όλα. Δεν έχουμε το ταλέντο, τάλαντο ή το, πώς να πούμε, το χάρισμα από το Θεό να τα κάνουμε όλα. Όχι, αν εσύ έχεις αυτό το χάρισμα, βεβαίως πρέπει να το ξεασκήσεις και να στέλνεις επιστολές και γράμματα και οτιδήποτε. Όχι, μπορούν και τηλέφωνα. Και τηλέφωνα, ναι. Σωστά. Είναι επιβεβλημένη η ανάγκη να το κάνουμε αυτό. Ναι, αλλά ναι, Γιώργο μου, ναι. Επιβεβλημένη, αλλά όσο λαμβάνουν υπόψη το 80% των Ελλήνων που είναι υπέρ της αναγραφής του θρησκεύματος, αμφιβάλλω εάν λάβουν υπόψη τις επιστολές μας. Εμείς όμως πρέπει να τις στέλνουμε και πρέπει να διαμαρτυρόμεθα και αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Και προσευχή να κάνουμε για αυτούς, να τους φωτίσει ο Θεός να καταλάβουν ότι πάνε αντίθετα. Πολύ πάνε ωραία. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι απεργάζονται την ίδια την καταστροφή, την προσωπική τους καταστροφή τελικά. Διότι κόβουμε το κλαρί που καθόμαστε. Η Ελλάδα, αν διατηρήθηκε σαν έθνος, διατηρήθηκε ακριβώς και δεν χάθηκε και δεν, δεν έσβησε από το χάρτη. Είναι ακριβώς γιατί είχε αυτή τη δύναμη του Θεού. Το θίξατε στη ρίζα το ζήτημα. Είναι μεγάλο θέμα αυτό που αποκαλύψατε, ας πούμε, από την συζήτηση που αποκαλύπτηκε. Είναι ότι θέλουμε να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι εμείς τους ψηφίσαμε, εμείς είμαστε δίπλα τους και εκείνοι που είναι έξω από την Ευρώπη να το ξέρουν. Δεν πιάνονται φίλοι με κανέναν τρόπο. Μα τώρα, αύριο αυτοί μπορεί να έχουν συνέπειες όπως τώρα κυνηγάνε είναι βάρβαρο. Τη Σερβία, ας πούμε. Είναι βάρβαρο πράγμα. Όπως κυνηγάνε τώρα τη Σερβία. Ναι, ακριβώς. Με Ρώσουμπιτς και όλος αυτούς τους γκαραμπίτς. Δεν καταλαβαίνουν τα... αυτοί οι άνθρωποι ότι... Αν δεν... περάσουν δικαστήριο, αυτά μπορεί να πάθουν. Ναι. Δεν σέβονται την ψυχή ενός ολόκληρου λαού. Αυτά κατάλαβε πληρών... η Ρωσία και πέρα όλο το, όλα τα... και οι παλιοί και οι νέοι σου λέει αυτοί αύριο έχουν το φράσος να μας περάσουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτά κατάλαβε και η Κίνα και υπογράψαν συμμαχία. Αλλά αυτοί που θεωρούν καθυστερημένους αυτούς, αυτοί που λέγονται Ορθόδοξοι και λένε τι πρόσκεινα γυναίκα, γιατί είπανε πριν από χίλια χρόνια και αυτά ότι θα δεθεί η γη με ένα σύρμα, θα πετάνε σιδερένια πουλιά πριν από εκατοντάδες χρόνια. Και θα γίνει έτσι με τον Εφράτη και με τον Τίγρη. Γιατί άρχισαν να γίνονται όλα αυτά και άλλα πολλά. Λοιπόν, αυτοί είναι οι καθυστερημένοι. Αυτοί είναι οι καθυστερημένοι οι άλλοι που κατηγορούν τους Αγίους Πατέρες και τους προφήτες μας. Αυτοί είναι οι καθυστερημένοι και έχουν πνευματική αναπηρία. Ας διαβάσουν στα βαθύτερα πλαίσια της Ορθοδοξίας
και της παλαιάς διαδικής. Μα είναι φοβερό, δεν έχει ξαναγίνει. Γιάννη, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ να πληγώνεις τη θρησκευτική συνείδηση ενός ολόκληρου λαού. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ. Είναι έγκλημα. Είναι σαν να πω τώρα για τους Κινέζους. Γι' αυτό τους παρακαλούμε να έρθουν στη συγκατάβαση. Κατάξει. Όλοι, μην νομίζεις που δεν μιλάνε. Να, ο γιος μου όπου πήγε, δούλεψε, και ο γιος μου κι εγώ. Πήγε με τους Σαλέιδες. Είχε ένα αυτό με τον Βασίλη Σαλέα και με τον, πώς λένε, τον Σαλέα, τον Σαράντη, τον τραγουδιστή, αδερφός του Βασίλη. Πήγανε σε πολλές δουλειές και είχαν συνεργασία, έχουμε συνεργασία με αυτούς. Πολύ καλοί άνθρωποι, πολύ θρησκευτικοί, είδαν την πέτρα από το Άγιο, από το όρος Σινά, ναι, ναι. Και λέει, Κώστα, να μας φέρεις και εμάς ένα αυτό, ένα κομμάτι. Πέτρα. Και την πήραν την πέτρα, την φίλησαν και την μοιραστήκανε διόντως και όλες τις συναυλίες που έκανε, όλοι οι γυναίκες άνθρωποι. Μα μόνο αυτοί είναι χιλιάδες, εκατομμύρια Έλληνες. Η πίτσα Παπαδοπούλου ήταν με το Σαλέα, ήταν η Κωνσταντίνα και άλλες πολλές μεγάλες πρώτες τραγουδίστριες και αυτά. Όπως είναι η τραγουδίστρια η πρώτη της Ελλάδος, τη βάνω εγώ τη δίκη μου σχολείου, και άλλοι πολλοί που είναι πολύ καλοί και ξέρουν τι λένε και τι φτιάχνουν. Οι άνθρωποι του πνεύματος και της τέχνης. Λοιπόν, ας πάρει και κανείς άλλο τηλέφωνο να αυτά τα παιδιά να ήταν δικά του και όλοι ας συντονιστούμε και με προσευχές και με παρακάλια. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη, για τη βοήθειά σου που προσφέρεις στην εκπομπή μας. Να σε καλά, να σε καλά. Καλό σου βράδυ. Πράγματι έτσι είναι. Και μία ακόμα παρατήρηση εδώ που είναι αξιόλογη. Αλέξανδρε, με συγχωρείς, σε έχουμε λίγο αδικήσει, θα μας τα πεις μετά. Λέει ο Ορθόδοξος τύπος πάλι, ο οποίος εδώ έχει ξεσπαθώσει και καλά είναι έτσι τα πράγματα, γιατί μέχρι πότε δηλαδή μπορεί κανείς να μην τα λέει αυτά τα πράγματα, αυτές τις αλήθειες. Λέει, καμιά φορά από τις ευλαβείς εξορμήσεις, να μία φάση από τις ευλαβείς εξορμήσεις του Πρωθυπουργού κυρίου Σιμίτη και της γυναικός του, για τη συζύγου του, συγγνώμη, έχει μια φωτογραφία, θα το πούμε μετά. Παρακαλώ. Ναι. Χαίρετε. Καλησπέρα. 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 Τα ακούγομαι καλά? Ναι, ναι, πολύ καλά. Καλησπέρα σας, συγχαρητήρια και πάλι. Και συγχαρητήρια και στον κύριο Γιώργο. Μου αρέσουν πολύ οι θέσεις του, οι τοποθετήσεις του και τα λοιπά. Πατήρ Δημήτρη, εσείς είστε? Ορίστε. Είστε... Όχι, 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 από Κορινθία σας έχω ξαναπάρει. Από Κορινθία, ναι, 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 ναι. Αν το θυμάστε, κύριε Βασίλη, έχουμε ξαναμιλήσει. Ναι, έχουμε ξαναμιλήσει, ξέρετε, είναι πολύ και πρέπει να θυμόμαστε και τις φωνές από αέρος. Λοιπόν, σας ακούμε. Ναι, τι να πούμε τώρα, δεν έχουμε να φοβηθούμε κανένα, Σιμίτη είναι οι θέσεις μας καθαρές. Γίνονται πράγματα τα οποία δεν νομίζω ότι έχουν ξαναγίνει έτσι με τέτοιο τρόπο, τόσο απροκάλυπτα έτσι, δεν έχουν ξαναγίνει. Ναι. Μερικοί δεν κρατούν ούτε τα προσχήματα πλέον. Λένε λόγια τα οποία είναι ταπεινωτικά, πραγματικά ταπεινωτικά για την ιστορία την ίδια της πατρίδος μας. Αλλά θέλω να πω και κάτι για τον κύριο Χριστόδουλο. Μάλιστα. Δεν βλέπω πολλά πράγματα, δεν βλέπω πολλά πράγματα. Το τέμενος εκεί πέρα στην Παιανία, από ό,τι ακούω και από ό,τι διαβάζω, έχει γίνει έτσι, προχωράει. Α, δεν ξέρω γι' αυτό, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πρέπει κάτι να γίνει. Τώρα να μην πούμε... Να το κοιτάξουμε και αυτό που λέτε. Λοιπόν. Και άλλα πολλά πράγματα. Ναι. Λοιπόν. Πρώτος πρέπει να αποφευχθεί αυτό, να μην γίνει τζαμί στην Παιανία. Ουέ και αλλοί μόνο μας να γίνει τζαμί στην Παιανία. Θα μαζευτούν όλοι οι μουσουλμάνοι εκεί πέρα και θα ζητάνε και δικαιώματα. Θα δημιουργήσουν δηλαδή μειονότητα μουσουλμανική, όπου θα έχουμε προβλήματα όπως στη Θράκη. Λοιπόν, όποιος θέλει να είναι μουσουλμάνος, ας πάει στην Τουρκία, ας πάει στην Αραβία. Εδώ είναι Ελλάδα και Ορθοδοξία. Πρέπει να το κοιτάξουμε λοιπόν. Και πρέπει να το έχουμε. Είναι σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Μέσα στα άλλα και αυτό είναι πολύ σοβαρό. Μουσουλμάνος και Έλληνας. Λοιπόν, αυτά προς στιγμής. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ που πήρατε. Πολύ. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε τον αγαπητό αδελφό, αλλά η δύναμη του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Χριστοδούλου, είμαστε εμείς ο πιστός λαός. Σε κάθε ευκαιρία να τον ενισχύουμε. Αφ' αυτού δεν έχει δύναμη. Εμείς είμαστε η δύναμη του. Ο πιστός λαός που τον περιβάλλουμε και με την αγάπη μας και με τον αγώνα μας. Έτσι είναι. Γιώργη, και άμα διαβάσουμε και κοιτάξουμε, ανατρέξουμε στην εκκλησιαστική ιστορία, θα δούμε πως ο ευσεβής λαός του Θεού είναι αυτός ο οποίος διαφύλαξε τα δόγματα της πίστεως.
Αυτός ο οποίος. Όπως η παροιμία που λέει, το χωριό κάνει τον παπά και όχι ο παπάς στο χωριό. Περιχαράκωσε την αλήθεια της Ορθοδοξίας. Ήθελα να ξάξει, αδελφοί, εάν στη σημερινή εποχή ζούσε ένας Κολοκοτρώνης, ένας Μακρυγιάννης, τι θα έλεγαν για όλες αυτές τις καταστάσεις. Φωτιά και τσεκούρης προσκυνημένος, είχε πει ο Κολοκοτρώνης. Ναι, να πάρουμε τη γραμμή. Χαίρετε, σας ακούμε. Χαίρετε. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Εγώ μιλάω. Μάλιστα, μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε, προηγουμένως που πήρε ο κύριος Γιάννης και είπε αδελφή είναι και αυτή. Ναι. Κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Δεν είναι αδελφή, αυτή είναι με τον ανίχνηστο. Μάλιστα. Και ο κύριος πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο οποίος ξεκίνησε αυτό το πράγμα, νομίζω πως είναι μασόνος μαζί με τον υπουργό των Ευθυμίου, το... Λέγεται αυτός ο υπουργός. Όλο κάπου που βρίσκονται τώρα, δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι ο καθένας. Ξέρετε τι είναι, αδέρφια μου. Αυτοί προετοιμάζουν τον ερχομό του Αντιχρίστου. Αυτοί είναι αντίχριστοι όλοι τους. Δυστυχώς είναι... Αλλά εγώ σαν χριστιανός που πιστεύω στο Ευαγγέλιο, στον Ιησού Χριστό σε Μεγία Τριάδα, έχω να πω το εξής. Όποιος ακούμπησε το χέρι του επάνω στην εκκλησία, δεν πέρασε καλά. Καληνύχτα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ιστορική αλήθεια αυτό που είπες. Όποιος ακούμπησε το χέρι του επάνω στην εκκλησία, σκληρών Σύπρος κέντρα λακτίζειν άφρονα. Και να αναφέρουμε και ένα σκληρόν λόγο του Αποστόλου Παύλου για τους αντιχρίστους, αυτούς οι οποίοι δεν πιστεύουν στον Χριστό. Όστις λέει, δε φιλεί τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, ανάθεμα. Δηλαδή όποιος δεν αγαπάει τον Χριστό, ανάθεμα να είναι. Σκληρός ο λόγος θα πείτε, όμως το λέγει ο Απόστολος Παύλος. Ακριβώς. Λοιπόν, αδέλφια, θα ήθελα να πω κάτι. Εδώ σε όλη την ιστορία βλέπω λίγο το ραβδί της Κύρκης που μετατρέπει τους ανθρώπους σε χείρους. Βλέπω λίγο εκεί τον Οδυσσέα με τις σιρήνες που τον τράβαγαν προς το μέρος τους. Λοιπόν, πολλά συνθήματα ελέχθησαν τώρα 20-30 χρόνια που άγγιξαν τα μύχια του ελληνικού λαού. Μα συγκίνησαν. Ποιος δεν συγκινήθηκε με αυτό το σύνθημα που έλεγε «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες». Ποιος δεν συγκινήθηκε με τα περήφανα γυρατιά και τα τιμημένα νιάτα. Να πούμε και το Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο. Όλοι το αγκάλιασαν αυτό το σύνθημα. Και βλέπουμε ότι σαν να ήταν δόλωμα, σαν να ήταν σιρήνα που ήθελε να ελκύσει προς κάποιο χώρο, κάποιο μαντρί, σε κάποιο χώρο τον λαό, αυτοί που αγάπαγαν την Ελλάδα και ότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, αυτοί που είχαν σοβαρές αναστολές για την Ευρωπαϊκή Ένωση και μια Κύρκη τους χτύπαγε με το ραβδί και σε λίγα χρόνια μετεστράφησαν. Και τώρα δεν λέμε η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, όπως λέγαμε κάποτε, αλλά λέμε η Ελλάδα κάποτε ανήκε στους Έλληνες. Ακριβώς. Ποιος δεν συγκινήθηκε ότι το κόμμα θα είναι στην κυβέρνηση και ο λαός στην εξουσία. Και βλέπουμε ένας λαός να περιφρονείται αυτή τη στιγμή. Επιμένω ότι τα πολιτικά κόμματα κομματιάζουν το λαό. Άλλωστε το ίδιο το κόμμα όμικρον και δύο μία από το ρήμα κόβω βγαίνω, κομματιάζουν το λαό, την ενότητα κόμματα του και λαού. Αποκόμματα. Και είμαστε πολύ μικρός λαός για να είμαστε κομματιασμένος. Πρέπει να είμαστε ενωμένος, άρρηκτη ενότητα να έχουμε, μια γροθιά γύρω από την ιστορία μας, γύρω από την πίστη μας, τη θρησκεία μας, την παράδοσή μας. Αυτά μας ενώνουν και αυτά μας κράτησαν χιλιάδες χρόνια και δεν αφομοιωθήκαμε από άλλους λαούς, εμείς ο μικρός λαός. Τα κόμματα κομματιάζουν το λαό και τεχνιέντος χαράζουν διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στα κομμάτια αυτά, υψώνουν δηλαδή νοητά τείχη. Πώς υψώνουν νοητά τείχη μεταξύ? Με δέλεαρ, με υποσχέσεις βολέματος, άλλες απόψεις αληθοφανείς, με φανατισμό, ώστε να φανατίζουν το λαό και να είναι οι αεκτζίδες, οι Ολυμπιακοί, οι παοκτζίδες, πώς τα λένε. Λοιπόν, σε αυτόν τον φανατισμό στηρίζουν το ότι διαιωνίζουν
το βασίλειό τους. Διαιρούν το λαό και βασιλεύουν. Το διέρει και βασίλευε σε όλο το απέσιο μεγαλείο του, σε εισαγωγικά το μεγαλείο. Και πώς τους φανατίζουν? Το ένα κόμμα λέει βέβυλους τους οπαδούς, τους ψηφοφόρους του άλλο κόμμα, και το άλλο το ίδιο. Και όλο και προσκολώνται πιο πολύ μέσα στο Μαντρί και δεν βρίσκουν τη δύναμη πλέον να απελευθερωθούν. Εδώ είναι τώρα ότι βλέπουν μια καινούργια, όχι μια καινούργια δύναμη, έναν γίγαντα που 25 χρόνια κοιμότανε να αφυπνίζεται η εκκλησία μας. 25 χρόνια δεν είχε φωνή. Και ο πιστός λαός, έτσι. Και ο πιστός λαός. Που ο πιστός λαός είναι η εκκλησία. Και μας εκφράζει, μας εκφράζουν οι επίσκοποι μας, οι αρχιερείς μας, οι ιερείς μας. Λοιπόν, και βλέπει ότι αυτή η εκκλησία πλέον αρχίζει και μιλάει τον λόγο της αλήθειας. Ευαισθητοποιείται στο θέμα της πίστεως, έτσι. Ακριβώς. Και παίρνει, απελευθερώνει. Έχουμε πλέον ομήρους που τους ελευθερώνει. Είναι απελεύθεροι σαν δούλοι. Δούλος είναι όταν ελέγχεσαι απόλυτα. Δούλος είσαι. Λοιπόν, εκεί εντοπίζεται ο τρόμος. Ο τρόμος των κομματικών ανθρώπων. Και το μένος που τρέφουν εναντίον κυρίως του ανθρώπου που μας εκφράζει, του Αρχιεπισκόπου πάσης Ελλάδος. Γενικά οι κομματικοί, οι κομματάνθρωποι είναι τρομοκρατημένοι με αυτή την υπερδύναμη που τελούσε εν υπνώση και τώρα αφυπνίζεται. Και έχει εξεγερθεί. Έχουμε εξέλιξη, θα έχουμε εξέλιξη. Και πανικόβλητοι την πετροβολούν. Με αυτά τα δημοσιεύματα που διαβάζουμε, την πετροβολούν. Αυτοί ελπίζουν ότι η τηλεόραση και όλα αυτά θα ανατρέψουν αυτό το κλίμα, αλλά κάνουν λάθος. Γιατί αυτή η επικίνδυνη αντίληψη της νέας τάξης προσπαθεί να επιβληθεί σύγχρονες κοινωνίες, σε εκείνες τις κοινωνίες που νομίζουν ότι είναι εξειδικευμένες πάνω σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, νομίζουν ότι ο κόσμος είναι ζαλισμένο κοπάδι. Και όπως είπες, Γιώργο, έρχεται τώρα ένας νέος, καινούριος, αφυπνισμένος Έλληνας, ο οποίος δεν θέλει να είναι δημοκράτης θεατής, αλλά δημοκράτης στην ουσία. Δηλαδή, σύμφωνα με το να μην υπακούει στις εντολές και τις αποφάσεις της νέας τάξης των ηδημόνων, αλλά να συμμετέχει στα κοινά. Να λέει, παιδιά, μια στιγμή, τι γίνεται, γιατί να το κάνετε αυτό. Το γιατί, αυτό το γιατί τους πειράζει τώρα, γιατί να βγάλετε, εμείς ρωτάμε. Και έχουμε ρωτήσει πολλές φορές από την εκπομπή αυτή. Τι τους πειράζει το θρήσκευμα, τι τους πειράζει η υπηκότηση και θέλουν να το βγάλουν, να μας το εξηγήσουν. Γιατί. Δεν έχουν δυστυχώς. Αγαπητοί Χριστόδελφοι, δεν υπάρχουν επιχειρήματα για να παραιτηθούν σε αυτό. Διότι δυστυχώς οι περισσότεροι πολιτικοί και μια μικρά, τουλάχιστον ελπίζουμε πως είναι έτσι, μερίση ιεραρχών, είναι οπαδοί της πανερήσεως της νέας τάξεως. Πραγμάτων που μας σωθούν εις την δαιμονική παγκοσμιοποίηση. Πότε με τη μέθοδο του καρότου, δηλαδή του δελεασμού με τους πακτολούς συρμάτων, και πότε διέως και αυταρχικός, όπως έπρεξε ο κ. Σιμίτης εις το θέμα των ταυτοτήτων. Κατά τα άλλα, εμείς οι χριστιανοί είμαστε οι φασίστες, όπως μας αποκαλούν οι ψευδοκουλτουριάριδες και οι ψευδοδιανοούμενοι. Δεύτερον, μοδηγών την Εκκλησία και τους ολίγους τίμιους πολιτικούς που απέμειναν, πρέπει με δημοψήφισμα να πετήσουμε από την Ευρώπη να υπογράψει συμφωνία ότι σέβεται απολύτως τα πνευματικά μας αξίας. Ναι, βέβαια, αυτό πρέπει να γίνει. Άλλωστε, η Ευρώπη δεν έθεσε ποτέ θέμα διαταυτότητας των γνωστών και το έχουμε πει. Ναι, το είπε και ο πατήρ Μολατσιώτης αυτό, ότι πρέπει να απαιτήσουμε από την Ευρώπη να μας δώσει γραπτός την απόφασή της ότι σέβεται τη θρησκευτική μας ελευθερία. Ακριβώς. Την ορθοδοξία και δεν ανακατεύεται στα θέματα αυτά. Ακριβώς. Διότι αλλιώς αυτοί θα ανακατευθούν παντού. Δεν έχουν ιερό και όσιο, δηλαδή. Δεν σταματάνε πουθενά. Δεν σταματάνε πουθενά. Δεν έχουν. Ναι, ναι. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα. Ο Χρήστος από Μπουνάφθαρτο. Χαίρετε, κύριε Χρήστο. Σα συγχαρητήρια και αν μπορούσατε να είναι εκπομπή δύο φορές την εβδομάδα. Λίγο δύσκολο αυτό, αλλά θα κοιτάξουμε. Θα κοιτάξουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αν βοηθάτε κι εσείς με τα τηλεφωνά σας και μόλις σας την αγάπη αυτή. Εφόσον στο σταθμό, αν γίνεται δύο φορές την εβδομάδα, σας περιμένουμε κάθε Πέμπτη και πώς σας περιμένουμε. Να είστε καλά. Ακουγόμαστε καλά εκεί. Πολύ ωραία. Να είστε καλά, κύριε Χρήστο. Και όσο πολεμόμαστε η Ορθοδοξία, τόσο νικάει. Στη Ρουμανία, πριν να χωριστεί η Εκκλησία και κράτος, ήταν 11.000 ιερείς. Μάλιστα. Όταν χωρίστηκε, μείναν 900, αλλά είναι ιερείς. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει και εδώ. Ακριβώς. Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Θα αγωνιστούμε και μπορεί να χωρίσει η ιερά από το στάρι. Καλά λέτε, καλά λέτε. Η ιερά από το στάρι να χωρίσει πρέπει, ναι. Θα γίνει αυτός ο διαχωρισμός, κύριε Χρήστο. Μην έχετε αμφιβολία. Καληνύχτα και ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, μας εψυχώνετε. Επίσης, ο πιστός λαός. Όλη την Ελλάδα παίρνουν τα τηλέφωνα. Ευχαριστούμε τους αγαπητούς Χριστού αδελφούς. Ναι, σε καλά κόψαμε, αδερφέ. Ναι, επίσης, ο πιστός λαός πρέπει τους μεν νεοταξίτες πολιτικούς, τους νεοποχήτες, να τους μαυρίσει κατά τις εκλογές. Δυστυχώς αυτό δεν γίνεται. Ας πούμε, όλοι τους ίδιους ψηφίζουν. Ναι. Έχουν φύγει οι άνθρωποι που είναι εναντίον της νέας τάξης από τη Βουλή. Ακριβώς. Ακριβώς. Οι περισσότεροι άνθρωποι που ήταν εναντίον της νέας τάξης έχουν φύγει. Ναι, μη αντέχοντας την κατάσταση στην οποία επικρατεί. Όχι, δεν τους παρεμποδίσανε να βρίσκονται μέσα στο, και στο κοινοβούλιο. Λοιπόν, οι δύο μεγάλες λαοσυνάξεις ας θεωρηθούν μόνο μια καλή αρχή του αγώνος εναντίον της πανερέσεως της νέας τάξης των πραγμάτων. Δηλαδή αυτό σημαίνει και σίγουρα η Εκκλησία δεν θα αρκεστεί εις λαοσυνάξεις, αλλά θα συνεχίσει τον καλό αγώνα. Ο πιστός λαός δεν πρέπει όμως να αρκεστεί εις αυτάς. Εις το παρόν άθρο εξετέθη μια γνώμη ως προς το πώς πρέπει να συνεχιστεί ο αγώνας μέχρι την νίκη. Ακριβώς. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, αγαπητοί φίλοι, παρακαλεί και προτρέπει τους Έλληνες πολίτες να υπογράψουν αβίαστα, πραγματικά αβίαστα, και όποιος θέλει, το σχετικό έντυπο το οποίο θα κυκλοφορεί επί 6 μήνες και θα αποφασίζει για την ενέργεια δημοψηφίσματος. Δεν είναι δημοψήφισμα το ίδιο, αλλά είναι για να δοθεί το. Για να ενεργοποιηθεί το δημοψήφισμα. Ακριβώς. Δηλαδή, να γίνει το δημοψήφισμα. Να μπορέσει να αποφασίσει και η κυβέρνηση να δώσει το πράσινο φως για να γίνει το δημοψήφισμα. Παρακαλώ. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα, Γιώργη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργη. Μην μας πεις ότι έχεις αντίθετη γνώμη, Γιώργη, για το δημοψήφισμα. Άκουσε, Βασίλη. Υπάρχουν πολλά ζητούμενα τα οποία τα έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Όμως θέλω να συμπληρώσω ή μάλλον να διορθώσω κάποια πράγματα τα οποία έχουν υποθεί κατά καιρούς από τις εκπομπές και τα οποία είναι ανακριβή λόγω ελλείψεως ενημερώσεως. Γιατί η ενημέρωση τρέχει κάθε μέρα και έρχονται νέα στοιχεία στην δημοσιότητα και τα γνωρίζουμε και εμείς. Να σε ακούσουμε. Λοιπόν, υπόθηκε προηγουμένως από τον Αλέξανδρο ότι και από τον πατέρα Νεκτάριο Μουλατσιώτη, αν δεν κάνω λάθος, έχει αντιλήψει την ενημέρωση αυτή, ότι η Ευρώπη δεν απαιτεί τις υποχωρήσεις αυτές και τις ταυτότητες τις συγκεκριμένες. Ναι, ότι δεν έχει λόγο η Ευρώπη στο θέμα των ταυτοτήτων. Λοιπόν, θα σας πω ότι από καιρό έχει περιέλθει στα χέρια μας ένα στοιχείο το οποίο το έχουμε στείλει και στον πατέρα Νεκτάριο, τον Μουλατσιώτη, και μου κάνει εντύπωση αν ακόμα τουλάχιστον παραμένει σε αυτή τη θέση. Διότι έχουμε μιλήσει με τον πατέρα Νεκτάριο και μου έχει πει ότι το γνωρίζει αυτό το θέμα. Δηλαδή τι, ότι υπάρχει κοινοτική οδηγία, η Διρεκτίβα με λίγα λόγια, η 46/95 του 1995, η οποία ορίζει σαφώς την χώρα μας, με την οποία ορίζει σαφώς την χώρα μας η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ότι θα πρέπει μέχρι τα τέλη του 2000 να καταθέσει τον ενιαίο κωδικό αριθμό Μητρώου στις Βρυξέλλες. Αυτό λοιπόν έχει επιχειρηθεί παντή τρόπο και μέσω από την κυβέρνηση και δει με τον αριθμό φορολογικού Μητρώου, όπως έχουμε ξαναπεί τώρα, διότι φέτος το τάξη επεκτείνεται και στα γενεογέννητα μωρά, τα οποία καμία φορολογική συνδιαταγή δεν έχουν την πολιτεία, και αφετέρου επειδή βλέπουν ότι υπάρχει ήδη μια πρώτη σύγκρουση με το φορολογικό σύστημα του τάξη από 152.000 ανθρώπου σε όλη τη χώρα. Βλέπετε ότι τους βγαίνει σιγά σιγά. Ναι, επιχειρούν πλέον με τον ΑΜΚΑ, τον αριθμό Μητρώου Κοινωνική Ασφάλιση του Υπουργείου Υγεία και Πρόνοια. Αυτό το λέω τελείως πληροφοριακά, διότι πραγματικά η Ευρωπαϊκή Κοινότητα απαιτεί αυτή τη συμμόρφωση μέχρι τα τέλη του 2000. Δηλαδή την κατάθεση του ενιαίου κωδικού αριθμού Μητρώου του κάθε πολίτη στις Βρυξέλλες. Θέλω εδώ να σας πω δέον ότι η Ισπανία και η Φιλανδία έχουν καταθέσει τον ΕΚΑΜ, τον αριθμό του θηρίου δηλαδή με λίγα λόγια, για κάθε πολίτη τους. Η Ισπανία μέσω του φορολογικού συστήματος, του αριθμού φορολογικού Μητρώου, και η Φιλανδία μέσω του ΑΜΚΑ, του αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης. Έχουν καταθέσει αυτές οι δύο χώρες, έχει κλείσει το κεφάλαιο για αυτές οι δύο χώρες ήδη, έχουν καταθέσει τον αριθμό του κάθε πολίτη τους στις Βρυξέλλες, στο συγκεκριμένο γνωστό κομπιούτερ. Να έρθω τώρα να πω επίσης ότι ο Γιώργος σαφώς έχει δίκιο ότι πραγματικά τα κόμματα έχουν κομματιάσει τον κόσμο και είμαστε τόσο μικρός λαός που δεν έχουμε δικαίωμα να είμαστε δεξιοί, αριστεροί, πράσινοι, γαλάζιοι, κίτρινοι, κόκκινοι. Είναι μόνο χριστιανοί ορθόδοξοι. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια την οποία πρέπει να την πανίζουμε πλέον. Επίσης να πω, φτάνοντας σε κάποια εκκλησιαστική εξιστόρηση που έγινε στην προηγούμενη εκπομπή και στην οποία δεν πρόλαβα γιατί ο χρόνος έκλεινε και πρέπει να κλείσει την εκπομπή σας, να κάνω κάποιες διορθώσεις και κάποιες συμπληρώσεις, διότι υπόθηκαν κάποιες ανακρίβειες οι οποίες οφείλονται, θέλω να πιστεύω, καθαρά σε εκκλησιολογική ελλειπή ενημέρωση. Θα πω λοιπόν ότι σε ό,τι αφορά το θέμα του εκκλησιαστικού εορτολογίου, το εκκλησιαστικό εορτολόγιο δεν είναι ένα αστρονομικό. Γιώργο, να μην επισέλθουμε. Όχι, κοίταξε, Βασίλη,
αν πρέπει να υπάρχει μια λύση. Να μείνουμε στο θέμα των ταυτοτήτων που μας είπες πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Θα επανέλθω και σε αυτό. Επέτρεψε μόνο να πω τι λέει το εκκλησιαστικό δίκαιο της Εκκλησίας. Δεν, να μην κάνουμε εδώ ανταλλαγές σε αυτών των πραγμάτων. Διότι η εκπομπή δεν έχει το χαρακτήρα τώρα να δείξει αν το νέο ή το παλιό ημερολόγιο είναι καλύτερο. Αν δεν έχει αντίρρηση, Βασίλη, ας μιλήσει ο Γιώργος, αλλά να είναι σαφής για να μπορώ να απαντήσω. Ναι, αλλά να μην γίνεται κάθε φορά. Θα είμαι και σαφής, θα είμαι και σύντομος. Γιατί κουράζουμε και τους ακροατές μας, κατάλαβα. Ναι, αλλά πρόσεξε, Βασίλη, όταν είναι δογματικό το ζήτημα πρέπει να το κατενέχουμε σωστό. Ξέρουμε ότι δεν είναι δογματικό. Τα δόγματα είναι τα ίδια. Και στο παλιό και στο νέο. Αν μου δώσετε ένα λεπτό, θα σας αποδείξω ότι είναι δογματικό το ζήτημα. Εμείς δεν συμφωνούμε με αυτή την άποψη, Γεώργια. Δώστε μου ένα λεπτάκι. Ναι, ναι, ένα λεπτό. Δεν θέλω να πω κάτι δικό μου. Θέλω να πω αυτό παραπάνω. Πάντως να το αποφεύγουμε αυτό στις εκπομπές μας. Να μιλάμε για το κοινό αγώνα που έχουμε εναντίον των νεοταξιτών, έτσι, και όλων αυτών. Και ας αποφεύγουμε τις αιχμές μεταξύ είναι παλαιού και νέου. Δεν πιστεύω ότι έχει δημιουργηθεί μια στεναχώρια στην εκπομπή. Βασίλη, μου συγχώρεσε με, δεν είναι θέμα αιχμής. Είναι θέμα αγάπης της αληθείας της πραγματικής. Γιατί αλήθεια χωρίς αγάπη δεν θα είναι αλήθεια. Θα είναι απάτη. Άκουσε με λοιπόν, Ιδάκη, και εσύ και η αδερφή. Εκκλησιαστική ενημέρωση είναι, δεν είναι τίποτα περισσότερο. Αλλά μέσα από το εκκλησιαστικό δίκαιο της Εκκλησίας, το οποίο διέπει τη λειτουργία της Εκκλησίας μας. Δεν είναι τόσο απλά τα θέματα για μια εκπομπή τέτοια, Γιώργο μου. Δεν είναι τόσο απλά τα θέματα. Είναι για ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν τις συνόδους, ξέρουν τις παραγράφους, ξέρουν τα πηδάλια και όλα αυτά τα πράγματα. Ας μην πλέξουμε εκεί. Θα σου πω ότι παρόμοιες διάλογες. Αλλά επειδή παρακάλεσες για ένα λεπτό, θα σου δοθεί και θα το πούμε αυτό. Ωραία. Θα σου πω ότι αυτό που θα σας πω τώρα, αυτή τη στιγμή, που θα σας διαβάσω πάνω από το πηδάλι αυτή τη στιγμή, έχει διαβαστεί και στον αγαπητό παρουσιαστή κ. Κούκορη, ο οποίος δεν ήξερε τι να πει και πραγματικά είπε ότι θα το έψαχνε, αλλά δυστυχώς δεν πήραμε καμία απάντηση έκτοτε. Ακούστε λοιπόν τι λέει στη σελίδα 8 το πηδάλιο. Σχετικά με το εορτολόγιο και την αλλαγή, αν επιτρέπεται ή όχι και αν είναι δογματικό ή όχι το ζήτημα. Να είσαι λίγο σύντομα, σε παρακαλώ. Ναι, βεβαίως. Λέει λοιπόν στη σελίδα 8 το πηδάλιο. Περί της ευρέσεως του Πάσχα κανόνιων εξαίρετων και όπου δεν εδίνεται να γίνει καλύτερον, λέγει Ματθαίος ο Βλάσταρης, συνεκρότησε και εξέθετο η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος κατά τον Α κανόνα της Συναδιοχείας Συνόδου. Αυτό λοιπόν λέει στη σελίδα 8. Στη σελίδα 2038 το πηδάλιο στα εν γέννη περί των εκκλησιαστικών κανόνων λέγει ότι το εκκλησιαστικό δίκαιο συντελείται από τους αποστολικούς και συνοδικούς όρους ή κανόνες, τα δεκρέτα και τις δεκρετάλεις. Όπου στο πηδάλιο αναγράφεται η λέξη όρος, σημαίνει ότι πρόκειται περί δογματικής θέσεως. Εξηγεί το πηδάλιο λοιπόν στην ίδια σελίδα, στην 38η. Όρος ή όρη σύμφωνα με τη λάμδα ή τα σελίδα, στα προλεγόμενα εν γέννη περί των ιερών κανόνων, είναι οι προτάσεις εκείνες που αυτολεξεί κυρίως περιέχουσι μόνα τα της πίστεως δόγματα. Στη συγκεκριμένη λοιπόν θέση περί του ιερατολογίου αναφέρεται σαφώς η λέξη, ο χαρακτηρισμός όρος. Δηλαδή είναι δογματικό το ζήτημα και δεν είναι ένα κανονικό ή ένα αστρονομικό ζήτημα. Θα σου απαντήσει ένα λεπτό και ο Γιώργος και να το κλείσουμε. Αν μου δώσεις ακόμα μισό λεπτάκι τελειώνω, ολοκληρώνω. Ναι, ναι. Θα σας πω επίσης ότι το νέο ημερολόγιο, όταν προτάθηκε στις κατά καιρούς συνόδους από το 1582 από τον Πάπα Γρηγόριο τον 13ο μέχρι και το 1923 που έγινε η τελευταία πλέον μελέτη του ζητήματος από την Επιτροπή που απαρτίστηκε από την τότε κυβέρνηση και ήταν από τα μέλη τα εξής: Γεώργιος Κοφινάς, Υπουργός των Οικονομικών, Εγινήτης Δημήτρης, Καθηγήτης Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθύντης του Αστροσκοπείου Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, ο συγκεκριμένος αρχιεπίσκοπος ήταν αυτός που έφερε με το μελέτη το Μεταξάκη το νέο ημερολόγιο στην Ελλάδα μετά ένα χρόνο, το 24. Ο ίδιος όμως εκείνη την επιτροπή μαζί με τα άτομα που σας είπα και επίσης τον Παναγιώτη τον Τσέκλη δικηγόρο, τον Αλιβιζάτο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλους άνθρωπους εξέχοντες της εκκλησιαστικής ιεραρχίας τότε, αλλά και του πανεπιστημιακού κόσμου, απεφάσισαν ότι το ημερολόγιο αυτό δεν μπορούσε να ενταχθεί αν όλες οι ορθόδοξες εκκλησίες δεν το εθέσπιζαν και δεν το υποστήριζαν, διότι δεν θεωρεί το σχίσμα της εκκλησίας προς την πνευματική ενότητα. Πράγματα λοιπόν τα οποία, ενώ υπογράψαν από τότε επιτροπή με την προσυπογραφή και του τότε αρχιμανδρίτου και μετέπειτα ένα έτος το 1924 αρχιεπισκόπου Χριστόν Παπαδόπουλου, ένα έτος μετά είχαν ξεχαστεί όλα. Θέλω να πω ότι επίσης το 1583, 1584 και 1848 τρεις πανορθόδοξες σύνοδοι στην Κωνσταντινούπολη κατεδίκασαν
τέτοιες χριστιανικές εορτές θα πρέπει να είναι η μεταρρύθμιση του εορτολογίου. Πραγματικά λοιπόν έδειξε από τότε, από το 1920 αυτή η εκκλησία, ποιος ήταν ο σκοπός της μεταρρύθμισης του εορτολογίου τότε στη χώρα μας. Και πραγματικά δεν διαψεύτηκε αυτή η εκκλησία, διότι σήμερα γνωρίζουμε ότι έχουν γίνει και άλλες παραχωρήσεις της Εκκλησίας σε ζητήματα δογματικά, όπως οι προσευχές, όπως αδελφοποιήσεις με τις εκκλησίες των παπικών και άλλα ζητήματα. Όλα αυτά τα φέρνω σε γνωστά, διότι υπόθηκαν είναι πολλά πράγματα ακριβή. Σε ευχαριστώ. Ένα. Δεύτερον, για να πω για τις ταυτότητες. Ναι. Οι ταυτότητες σχετικά με το δημοψήφισμα, Βασίλη. Ήταν μια ευκαιρία σε αυτό το δημοψήφισμα, εφόσον τόσο καιρό παίρνει να γίνει ένα δημοψήφισμα. 7 μήνες θα μαζεύονται υπογραφές. Ναι. Άλλους 7 μήνες ίσως χρειαστεί να αποφασίσει η κυβέρνηση αν θα μας παραχωρήσει το συνταγματικό μας δικαίωμα στο δημοψήφισμα. Πράγμα το οποίο είναι αβέβαιο. Διότι η κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει καν σε δημοψήφισμα και να πει εντάξει παιδιά, εντάξει χριστιανοί, μας πείσατε, δεν είμαστε και εμείς άθεοι, μας παρεξηγήσατε. Πάρτε τις ταυτότητες με την αναγραφή του θρησκεύματος. Άρα σε αυτές τις ταυτότητες που θα πάρουμε να φιγουράρει ο ΕΚΑΜ, ένα λεπτό. Όχι, το είπαμε αυτό. Το είπαμε, αλλά το κείμενο που υπογράφει σήμερα ο κόσμος, Βασίλη, δεν γράφει τίποτα από το αυτά. Το είπαμε αυτό. Δεν έχει τεθεί το θέμα, Γιώργη. Θα σας πω ότι από έγκυρη πληροφόρηση που έχω αυτή τη στιγμή, εάν πάτε σε οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα της χώρας και ο Γιώργης μπορεί να επιβεβαιώσει αυτό, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, και πάτε να βγάλετε, ας υποθέσουμε ότι κάνετε αίτηση απολίας της ταυτότητας και ζητήσετε νέα, θα σας δώσω ένα προσωρινό δελτίο το οποίο έχει αφηρεμένη την υπηκότητα και το θρησκευμα, ναι. Και θα σας πούμε ότι η Ελλάδα σε 7 μήνες λοιπόν, έχουν εκδοθεί τα νέα δελτία. Θα κλείσει για να απελευθερώσουμε τη γραμμή και θα σου απαντήσει ο Γιώργος. Βεβαίως. Αλλά ήθελα να πω το εξής, να κλείσω λέγοντας ότι σε 7 μήνες από τώρα υπάρχει βάσιμη πληροφορία από Υπουργείο, από Εκκλησίο, από το Υπουργείο Εσωτερικών, ότι ξεκινάει η εφαρμογή της ενιαίας ευρωπαϊκής ταυτότητας. Θα το δούμε αυτό. Και όχι σε 3 χρόνια μας λένε. Εντάξει. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Γιώργο, και εμείς ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Κατά τα άλλα, εκτός τα ημερολογιακά, παραδεχόμαστε ότι ο Γιώργος προσπαθεί, αγωνίζεται, νομίζω έχει καλές προθέσεις και όλα αυτά του τα αναγνωρίζουμε. Είναι. Λοιπόν, αλλά, τώρα έχουμε και εμείς τις απαντήσεις εδώ, έτσι. Αλλά κατά τη δική μου εκτίμηση, χωρίς να διεκδικώ, ο ζήλος του ίσως να μην έχει επίγνωση. Δεν έχει ζήλον κατ' επίγνωση. Η δική μου εκτίμηση είναι αυτή. Στο διατάφτα. Λοιπόν. Καταρχήν μίλησε για το Ευαγγέλιο και μετά για το δημοψήφισμα. Μας ταυτίζει, όπως είδαμε, το Ιουλιανό ημερολόγιο με το Γρηγοριανό του Πάπα, του Γρηγορίου, που το 1582 έκανε αυτή την καινοτομία. Αναφέρθηκε, θα έλεγα να κάνουμε κάποια εκπομπή, τουλάχιστον το ίμιση, να αναφερθούμε σε αυτό το θέμα και μετά να δεχτούμε τηλεφωνήματα, Βασίλη. Γιατί πιεζόμενοι τόσο πολύ από το χρόνο, εν πάση περιπτώσει, αναφέρθηκε στο πιδάλιο. Λοιπόν, στη σελίδα 8 που είπε, λέει το να κάνει τη Πάσχα μετά την 21η Μαρτίου, ως κάνουμε εμείς οι Γρέκοι, μετά την 11η κλπ. Ως κάνουν οι Λατίνοι, δεν είναι έγκλημα. Η ημερομηνία δεν είναι έγκλημα. Το να ασχίσει όμως κάποιος την Εκκλησία είναι αμάρτημα ασυγχώρητον. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, εμείς έχουμε το Ιουλιανό ημερολόγιο, δεν θίχτηκε καθόλου το ημερολόγιο, ολόκληρο το μηνολόγιο μετακινήθηκε και έχουμε, εν πάση περιπτώσει αδελφέ Γεώργη, γιατί κυρίως σε να απευθύνομαι, όπως στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο είχαν την 21 Μαρτίου αιαρινή ησημερία, αυτό λέει το πιδάλιο, έτσι και το 1924, 1600 περίπου χρόνια μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, μετακινήθησε ολόκληρο το μηνολόγιο και την 9η Μαρτίου την ονομάσαν 21 και έχουμε 21 Μαρτίου ησημερία, όπως είχε και οι πατέρες μας την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Αυτό λέει το πηδάλιο στη σελίδα 8 και 9. Εν ολίγης, το Πασχάλιον δεν καθορίζεται από ημερομηνίες, αλλά από αστρονομικές σταθερές. Και καταδικάζουν σύνοδοι τους παπικούς, τους Λατίνους, διότι αφαίρεσαν έναν από τους 4 βασικούς όρους που έχουν θεσπίσει οι αποστολικοί κανόνες, τους 2 και τους άλλους 2 εκπαραδόσεως που συμπεριέλαβε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Συνεορτάζουν, ο πρώτος είναι ότι πρέπει το Πάσχα να γίνεται μετά την αιαρινή ησημερία, μετά την πρώτη Πανσέλινο, πάντα πρώτου Πάσχα του Χάσκα του νομικού, του Πάσχα των Εβραίων και αμέσως την επόμενη Κυριακή. Αυτοί είναι οι 4 όροι. Οι Λατίνοι δεν
εφαρμόζουν και τους τέσσερους όρους, τον τέταρτο τον παραλείπτουν και συνεορτάζουν μαζί με τους Εβραίους. Τι σχέση έχουμε λοιπόν εμείς με τους παπικούς? Επίσης μια βασική διαφορά ημερολογιακή, ότι αυτοί στα 100 χρόνια έχουν 97 δισεκταέτη, ενώ εμείς έχουμε 100. Πάλι έχουμε 3 μέρες διαφορά και σε 1600 χρόνια στο μέλλον θα έχουμε πάλι 13 μέρες διαφορά με τους παπικούς στο ημερολόγιο. Δεν έχουμε καμία ομοιότητα. Καμία ομοιότητα. Θα πω και τούτο εν ολίγης περί του θέματος, ότι εάν η αλλαγή του ερωτολογίου, εάν το νέο ημερολόγιο δηλαδή, αποτελούσε παράβαση, δογματική παράβαση των ιερών κανόνων, θα εγκαλεί το σύνοδος από τις υπόλοιπες Ορθόδοξες Εκκλησίες και θα κατεδίκαζαν την Ελλαδική Εκκλησία για την απόφαση αυτή. Κάτι τέτοιο όμως δεν έγινε, άρα δεν απαιτείται δογματικών θεμάτων. Ναι. Παρακαλώ. Επέτρεψε μου να απαντήσω. Ναι, ναι. Λοιπόν, είδες ότι θα είναι ατέρμονος η κατάσταση. Στο θέμα που έγινε το εκπομπή όμως έτσι. Ναι, κοίταξε, θα κλείσω γιατί στο σελίδα 406 των πρακτικών της Συνόδου της Αντιοχίας λέει ξεκάθαρα ότι ο όρος ο συγκεκριμένος επί του εορτολογίου είναι αυτός που καθορίζει όλο το εορτολόγιο της Εκκλησίας. Δηλαδή με βάση τον Πασχάλιο κανόνα, όπως σαφώς ανέδρασε ο ίδιος στα 4 κοινά σημεία που απαιτούνται για να γίνεται η σωτηριώδηση εορτή του Πάσχα. Αλλά με βάση αυτόν τον κανόνα θεσπίζεται όλο το εορτολόγιο της Εκκλησίας. Στη σελίδα 406 λοιπόν, περί της, του κανόνα Α της Αντιοχίας Συνόδου, λέει το εξής. Πάντας τους τολμώντας παραλύν των όρων της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου Ενικαίας Υδροδιτήσεις, περί της Αγίας Εορτής του Σωτηριώδους Πάσχα, ακοινωνήτους και αποβλήτους είναι της Εκκλησίας. Με λίγα λόγια, μιλάει για συνείδην των όρων και όχι αν θα αφαιρέσουν ένα κομμάτι ή δύο ή θα διορθώσουν κάποιο από αυτό. Διότι όπως προανέφερα, σελίδα 8 και 9 του κεδαλίου, ο Ματθαίος ο Βλάσταρης λέγει ότι δεν ήταν δυνατόν να γίνει καλύτερο εορτολόγιο από το Ιουλιανό. Άρα με λίγα λόγια, όπως σας είπα και προηγουμένως, η αρχή της εισόδου του Πάπα στην Ορθοδοξία και της αφομοιώσεως αυτής ήταν η μεταρρύθμιση του εορτολογίου, η οποία είχε σαν μετέπειτα βήματα την αναγνώρισή τους από την Ορθόδοξη Εκκλησία ως εχουσών εκκλησιών την πίστη και ως πλέον συμπροσχευχομένων και αναγνωριζομένων από τους Ορθοδόξους. Πράγματα τα οποία δυστυχώς έχουν συμβεί από το 1993. Το 1993 έχει υπογραφεί αδελφοποίηση των εκκλησιών με την Παντική Εκκλησία και με τις μονοφυσίτες. Θα σας πω ότι αν πάτε σήμερα σε εκκλησίες, εδώ στους Αγίους Πάντες, στην περιοχή μου, στην Καλυθέα, θα σας φωνάξω, θα πω στον κόπο να σας φωνάξω κάποια στιγμή να δείτε σε γάμο Προτεστάτη ή Παπικού με Ορθόδοξο. Θα δείτε ότι δεν τον ερωτούν καν αν έχει βαπτιστεί Ορθόδοξο, αλλά τον βαπτίζουν αυτομάτως. Θεωρούν τα μυστήρια των Παπικών είναι έγκυρα. Έχουν προχωρήσει σε πάρα πολλές παραχωρήσεις, τις οποίες είναι καιρός μια και σηκώθηκε η Εκκλησία στο πόδι, να αναθεωρήσει και να επιστρέψει στην πατρόα Ευσέβεια και στα δόγματα της πίστης, όσο είναι και το ορτολόγιο. Αναφέρεται σαφώς από το πιδάλιο αυτό το πράγμα. Δεν μου λες Γιώργο, φρονείς δηλαδή ότι εσείς η μικρή ομάδα των ΓΟΧ έχετε την αλήθεια και όλοι οι άλλοι επλανήτησαν? Ρωσία, Σερβία, Πατριαρχία, Ελλαδική Εκκλησία, όλοι επλανήτησαν και μόνο εσείς η μικρή ομάδα των ΓΟΧ έχετε την αλήθεια? Αυτό φρονείτε. Επίτρεψε μου Γιώργη να σου πω ότι η Ρωσία και η Σερβία βρέθηκαν σε μεγάλο χρονικό διάστημα κάτω από το πέρμα του κομμουνισμού. Όσο για εδώ πέρα, όπως είπαμε, ο τετρικλασσισμός και ο παπισμός ισχύσαν το 1925-24 στην Εκκλησία μας και μας διαίρεσαν. Από τότε είμαστε διαιρεμένοι και δυστυχώς έχουμε αυτά τα προβλήματα που έχουμε. Ο ίδιος ο αρχιεπίσκοπος, ο κ. Χριστόδουλος, έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά την αξία του εορτολογίου και γι' αυτό πολύ συχνά ανεποκατεβαίνει σε Ιεροσόλυμα και εορτάζει εκεί με το πάντη εορτολόγιο. Αφού λοιπόν το αναγνωρίζει, θα πρέπει να κάνει και τα ανάλογα βήματα για να ρωτήσω κάτι. Η Ιερουσαλήμη, το Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων, ακολουθεί το Πάτριον Εορτολόγιον. Βέβαια. Γιατί όμως κοινωνεί με τον αιρετικό και συστηματικό κατά εσάς Χριστόδουλον? Και δεν κοινωνεί μαζί σας? Θα επικαλεστώ την ομολογία της. Συγγνώμη, να σας πω κάτι άλλο. Ναι. Κατά τη δική σας θεώρηση, ο κοινωνών ακοινώνητο ακοινώνητος έστω. Έτσι δεν είναι? Βέβαια. Άρα ο Ιερουσαλήμων, κατά τη δική σας συλλογιστική, είναι ακοινώνητος. Και πώς ένας ακοινώνητος λαμβάνει κάθε χρόνο το Άγιον Φως? Θα σας πω αμέσως. Θα σας πω αμέσως, δεν επιμένετε. Λοιπόν, όχι, γιατί το φέρνει ως επιχείρημα αυτό. Όχι, να ακούσω. Θα σας πω αμέσως, βεβαίως, απαιτείται μια απάντηση. Θα σας πω ότι έχω προσωπική ομολογία από τον έκτρο του Πανιερουσαλήμου, τον κύριο Ειρηναίο, ο οποίος μου είπε ότι αναγκάζονται να το κάνουν αυτό διότι εκβιάζονται την κρατούσα εκκλησία, άλλωστε θα τους κλείσουν τα εκκλησιά. Άλλο λέω, ότι αν ο Ιεροσολύμων κατεστάσει, εφόσον είναι ακοινώνητος,
Πώς ο Θεός επιτρέπει, πώς επιτρέπει ο Θεός να παίρνει το Άγιο Φως, εφόσον είναι συστηματικός κηρύκτος. Θα σας πω ότι τα τελευταία έτη από την συμφωνία του Μπαλαμάν και μετά, και αφού σε κάποια σημεία υπήρξε υποχώρηση και των Ιεροσολύμων σε κάποια ζητήματα, αυτά τα δύο τελευταία χρόνια που μιλούμε, το Άγιο Φως έχει κατέβει πρώτα σε λαμπάδες πιστών και στα κατήλια του Αγίου, Παναγίου Τάφου και κατόπιν στις λαμπάδες του Πατριάρχου Ιεροσολύμων. Αυτό είναι ένα σημάδι που δείχνει στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων ότι θα πρέπει να καλοκαιρθεί την κάθε υποχώρηση που γίνεται πλέον σήμερα. Δεν πρέπει να γίνονται άλλες υποχωρήσεις. Πρέπει να μαζευτούμε πίσω λοιπόν στα δόγματά μας. Μα επιτρέψετε και εμένα, ναι, να συντονίσω λίγο την εκπομπή. Δεν ήταν απάντηση αυτή, ας πούμε. Τέλος. Τελειώνουμε. Πες μου μονάχα, σε παρακαλώ, στο πηδάλιο που αναφέρθηκες και στη σελίδα 8 και 9 και 10. Η ημερία, η αιαρινή ημερία, την εποχή των Θεοφόρων Πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, τι ημερομηνία είχε? Τι αναφέρει το πηδάλιο? Θα πρέπει να μελετήσετε ή να σας υποδείξω εγώ που θα πάτε για να δείτε σε 2-3 σημεία ότι είχαν 21 Μαρτίου αιαρινή ημερία. Τι κακό έκανε λοιπόν η Ελλαδική Εκκλησία το 1924 που την 9η Μαρτίου την ονόμασε 21 Μαρτίου? Και έχουμε αιαρινή ημερία την ίδια με τους Θεοφόρους Πατέρες. Εμείς λοιπόν συμφωνούμε με τους Θεοφόρους Πατέρες και εμείς είμαστε παλαιομερολογίτες. Φτάνετε να κάνετε Πάσχα ακόμα και την 8η 9η Μαΐου. Δεν είναι όμως κακό που ακολουθείτε το παλιό ημερολόγιο. Δεν σας μέμφεται κανείς επειδή ακολουθείτε το παλιό ημερολόγιο. Ακούστε, επιλείψιμο είναι το ότι έχετε αποκοπεί από την Εκκλησία. Είστε σχισματικοί, έχετε σχίσει την Εκκλησία. Έχετε σχίσει την Εκκλησία. Μπορούσατε να ακολουθείτε το ημερολόγιο το παλαιό. Δεν είναι επιλείψιμο, όπως το Άγιο Όρος, όπως τα Πατριαρχία. Λοιπόν, ότι είναι ατέρμονες οι συζητήσεις, να με συγχωρείτε πάρα πολύ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά οι συζητήσεις είναι ατέρμονες και θα πρέπει να δώσουμε ένα τέλος, ή είναι δύο λεπτά πριν από το τέλος της εκπομπής. Ευχαριστήσουμε τον αγαπητό φίλο Γεώργιο και τους δύο Γεώργιους. Να είστε καλά, ο Θεός μαζί μας. Αλλά είναι ατέρμονες αυτές οι συζητήσεις. Είναι τόσο κουραστικές και μου έχουν κάνει πάρα πολλές φορές την παρατήρηση στην εκπομπή. Όταν μιλάμε για παλιό και για νέο ημερολόγιο, οι αγαπητοί φίλοι δεν καταλαβαίνουν τι λέμε. Οι περισσότεροι κλείνουν το δέκτη τους, διότι γίνομαστε κουραστικοί, υπερβολικά κουραστικοί. Και δεν χρωστάει κανείς να κάθε τώρα να ακούει πράγματα τα οποία δεν γνωρίζει, και τα μισά γνωρίζω εγώ από αυτά που λέτε και δεν καταλαβαίνω και εγώ που έχω μια πρόσβαση σε αυτά τα πράγματα. Και έτσι δεν θα μπορέσουμε να πάρουμε και άλλη γραμμή. Δεν θα μπορέσουμε να πάρουμε άλλη γραμμή. Ας είναι πάρα πολύ σύντομος ο αγαπητός φίλος. Σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι να πω τώρα ναι. τον άκουσα το διάλογο. Ναι, δεν είναι ατέρμονες οι διάλογοι αυτοί, υπάρχουν απαντήσεις για όλα τα θέματα. Βασίλειος. Ναι. Λοιπόν, αγαπητέ Βασίλειε, το άσπρο προσπαθεί να γίνει μαύρο και το μαύρο άσπρο. Δεν ξέρω, δεν παίρνω θέση αυτό. Ο φίλος που υπερασπίζει το παλιό ορτολόγιο έχει απόλυτα δίκιο. Να το ακούσουν όλοι οι ακροατές. Καλώς. Λοιπόν, εγώ τι θέλετε να κάνω τώρα? Μπορείστε. Να κάνω τον διαιτητή μεταξύ των νέων και των παλαιών ημερολογητών? Δεν μπορεί να γίνει αυτό τώρα. Κοιτάξτε, ο κύριος Γιώργος, γιατί τώρα είναι και δύο Γιώργες. Κοιτάξτε, αν θέλετε να γίνει σωστά η εκπομπή, πρέπει να πειθαρχούμε σε ορισμένα πράγματα. Θα επιτρέπουμε να γίνονται διάλογοι μεταξύ παλαιού και νέου ημερολογίου, γιατί δεν είναι ρόλος της εκπομπής. Τον παραπέμπω τον κύριο Γιώργο. Ξέρω που παραπέμπετε εσείς. Στο βιβλίο του Ζερβάκου, του Θεόφιλου Ζερβάκου. Ξέρετε που έχει να σας παραπέμψει αυτός όμως σε λίγο. Ορίστε. Και αυτός θα σας παραπέμψει αλλού. Έτσι δεν είναι, Γιώργη? Στο πηδάλιο. Στο πηδάλιο, λοιπόν. Δεν τελειώνει συζητήσεις, αγαπητέ. Να διαβάσει το βιβλίο του Θεόφιλου Ζερβάκου. Εντάξει, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τελείωσε η εκπομπή, αγαπητοί φίλοι. Να είστε καλά. Εμείς θα επιμείνουμε ότι αυτή η εκπομπή θέλουμε να είναι επικοδομητική. Υπάρχουν άνθρωποι πονεμένοι αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούν να ακούνε αντεκλήσεις από την εκπομπή αυτή. Μας ρώτησαν πολλά πράγματα για τα οποία δεν έχουμε τώρα να τους απαντήσουμε, μια και τελείωσε η εκπομπή. Θα τους απαντήσουμε όμως στην άλλη μας, στην επόμενη εκπομπή. Μας ρωτούν αν αυτά που γράφει η Αποκάλυψη και οι προφητείες του Κοσμάτου Ετωλού θα βγουν πραγματικότητα. Είναι γεγονός ότι θα βγουν πραγματικότητα όλα αυτά, αγαπητοί φίλοι, να μην έχουμε καμία τέτοια αμφιβολία. Και θα απαντήσουμε σε 4-5 ερωτήσεις στην επόμενη μας εκπομπή. Να είστε καλά μέχρι τότε. Σας ευχαριστούμε που λάβατε μέρος σήμερα στην εκπομπή. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πάρουμε τη γραμμή που μας έρχεται. Αλλά θα είμαστε μαζί σας την άλλη Πέμπτη. Πρώτα, συν Θεό, θα είμαστε μαζί σας την άλλη Πέμπτη να συνεχίσουμε την εκπομπή μας Μηνύματα Ορθοδοξία. Χαίρετε, Κυρίο.
Μηνύματα Ορθοδοξίας. Η Ορθοδοξία στέλνει τα μηνύματά της προς όλους τους λαούς της γης. Κρατάει το κλειδί της σωτηρίας. Είναι η Εκκλησία των Αγίων και των Μαρτύρων της Πίστεως.